Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ράδιο 9 στους 98,9. Αυτή είναι η εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα σας, κύριε Καζάκη. Καλημέρα σας. Και τώρα οι ακροατές μας τα λένε, μα γιατί δεν καλημερίζουν από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών? Δεν έχουν πάει τελικά? Φυσικά και έχουμε έλθει. Είμαστε στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Άλλο ένα ερευνητικό κέντρο από αυτά που έχουν βάλει στο στόχαστρο οι πολιτικοί μας να αποδυναμώσουν, να μαραζώσουν την έρευνα, γιατί είναι δεδομένο το IQ. Και το κίνητρο των πολιτικών αποφάσεων αυτή την εποχή. Σκέφτηκαν, ας πούμε, η Ελλάδα τι είναι, χαρακτηρίζεται καθόλου, βρέχεται καθόλου από θάλασσα? Έχει ενδιαφέρον η Ελλάδα σαν χώρα να έχει θαλάσσια έρευνα? Όχι, σκέφτηκαν. Όχι, και γι' αυτό αποφάσισαν να μαραζώσουν την έρευνα και στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Μεταξύ πολλών άλλων, θα θυμάστε πριν από λίγες μέρες ότι ήμασταν στο ΙΓΜΕ. Και αυτό το ίδιο πράγμα, αυτή η λέλαπα, αυτή η βίαιη επίθεση που δέχεται η δημόσια έρευνα της χώρας, θα επεκταθεί σε όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Γενικά και στην έρευνα ισχύει ότι για την υπόλοιπη οικονομία και κοινωνία συγκεντρώνεται σε λιγότερα χέρια. Ο προβληματισμός που υπάρχει, τόσο για την Τρόικα, μάλλον η λογική που κρύβεται πίσω από αυτά τα μέτρα, είναι το εξής. Εφόσον υπάρχει έρευνα στη Γερμανία, γιατί πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα? Άρα το ότι δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα αυτό στο 19ο είναι το επιχείρημα για να εφαρμοστεί, σύμφωνα με τη λογική τους. Ναι, έρευνα. Στο 19ο αιώνα και στις πρώτες 2-3 δεκαετίες του 20ου υπήρξε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα σχετικά με την έρευνα. Δηλαδή η έρευνα ήταν μοχλός εξωτερικής πολιτικής ή αν θέλεις απεικιοκρατίας. Δηλαδή το γεγονός ότι πηγαίναν αρχαιολόγοι και κάναν έρευνα στη Μεσοποταμία, για παράδειγμα, και έτσι ήρθε το Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο και εκεί είναι η αγορά της Μιλήτου, η Ακρόπολη της Περγάμου και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν στοιχείο το ότι υπήρχε ανάγκη επιστημονικής γνώσης απλά. Ήταν ο προπομπός για την γερμανική απεικιοκρατία στη Μέση Ανατολή. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Θεωρείται ότι δεν υπάρχει λόγος κράτη τριτοκοσμικά, όπως η Ελλάδα, γιατί εκεί πέρα μας εγκατατάξει. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, μου έκανε φοβερή εντύπωση στέλεχος, καθηγητής κατά τα άλλα, οικονομικός καθηγητής, συγγνώμη, για την έκφραση, και στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, όταν του είπα γιατί να τα πουλήσουμε, γιατί να πουλήσουμε λιμάνια, υποδομές και τα ρέστα εκεί πέρα, και με ρωτήσαν, ας πούμε, αν είναι λογική η ανάπτυξη αυτή. Ναι, λέω, άμα είμαστε τριτοκοσμική χώρα, βεβαίως τα πουλάμε. Μου λέει, ναι, γιατί τριτοκοσμική χώρα είμαστε. Τι νομίζεις, πού ζούμε? Αυτό είναι και εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, όπως το εξέφρασε, ας πούμε, και αυτή είναι η λογική. Από τη στιγμή που λοιπόν που μας έχουν κατατάξει στο τρίτο κόσμο, δεν θεωρείται αναγκαία η εθνική έρευνα, εθνική δημόσια έρευνα, ούτε υποδομές, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα ξανάρθουν πάλι οι σχολές όπως υπήρχαν στο 19ο αιώνα ή όχι, ήταν μορφή της απεικιοκρατίας και σε επίπεδο ερευνητικό, και θα κατασταθούν στις περιοχές και θα αξιοποιήσουν εκείνα τα φιλέτα που χρειάζονται για οικονομικούς ή άλλους λόγους. Και το δυσάρεστο είναι ότι και οι άλλοι μας κατέταξαν στις χώρες του τρίτου κόσμου σε αυτή την κατηγορία και οι δικοί μας τα αποδεχτήκανε. Και κάνουν τα πάντα για να. Συνήθως οι δικοί. Υπηρέτες των εντολών που πήραμε. Όχι, συνήθως είναι βασιλικότητα του βασιλέως. Ναι. Τους ζητάνε ένα, τους δίνουν 10. Η συνολική πολιτική που άσκεται τώρα είναι χτύπημα της ζωντανής εργασίας. Ζωντανή εργασία δεν είναι μόνο ο χειρονάκτης που πάει και δουλεύει και του μειώνει το μισθό ή χάνει τη δουλειά του στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο ή οπουδήποτε. Ζωντανή εργασία είναι και η επιστημονική γνώση. Η δυνατότητα δηλαδή της εξειδίκευσης, της εξειδικευμένης εργασίας να παράγει ένα προϊόν το οποίο είναι ένα αξιοποιήσιμο προϊόν με την ευρεία έννοια υπηρεσία. Λοιπόν, χτυπιέται και χτυπιέται συστηματικά, διότι έχει υποκατασταθεί η πηγή του πλούτου. Η πηγή του πλούτου σήμερα είναι οι χρηματοπιστωτικές αγερτίες στις αγορές. Από εκεί αντλούνται τα μεγάλα κέρδη, άρα δεν τους ενδιαφέρει ζωντανή εργασία. Επενδύουν στην ανεργία, στη δυνατότητα να περιθωριοποιηθεί τεράστιο δυναμικό, είτε αυτό είναι επιστημονικό δυναμικό, είτε είναι παραγωγικό δυναμικό, είτε γενικότερη έννοια παραγωγικό δυναμικό, και μέσα από το θάνατο του παραγωγικού δυναμικού της κοινωνίας, αυτοί κερδίζουν. Γιατί αποτελούν ένα στοιχείο, μια εγγύηση, εμπράγματι εγγύηση για τα παιχνίδια που παίζονται αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές. Αυτοί που καταστρέφουν τη δημόσια ή μαραζώνουν, καταργούν τη δημόσια έρευνα της χώρας, δεν θα ελεγχθούν, δεν είναι υπεύθυνοι, δεν θα πρέπει να ελεγχθούν κάποια στιγμή? Με βρεγμένη σανίδα δεν είναι το θέμα, δηλαδή. Αυτό έτσι, μ' αρέσει να σε ακούω να το λες, όχι ότι δεν ξέραμε τι θα απαντήσεις. Θα
καλημερίσω καταρχάς και θα ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Σωτήρη Κιόρογλου, τον άνθρωπο που ήρθε σε επαφή μαζί μας και μας κάλεσε στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Κύριε Κιόρογλου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε τα αντανακλαστικά ή την ιδέα, εν πάση περιπτώσει, να μας καλέσετε εδώ. Θα δώσουμε ένταση στη φωνή σας. Αυτό είναι το μότο του σταθμού μας και της εκπομπής μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Σήμερα θέλουμε να μάθει ο κόσμος ποιο είναι το έργο του ερευνητικού κέντρου το οποίο θέλουν να αποδυναμώσουν οι πολιτικοί μας. Για να τους δικαιώσουμε ή να τους αδικήσουμε ή να καταλάβουμε τα κινητρά τους. Ο κ. Κιόρογλου είναι φυσικός οικειονεογράφος αλλά και αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΛΚΕΘΕ. Και ο λόγος καταρχάς εσάς, κύριε Κιόρογλου. Καταρχάς, συμφωνείτε ή είναι δική μου αίσθηση και τους αδικό ότι θέλουν να μαραζώσουν τη δημόσια έρευνα στη χώρα? Έτσι φαίνεται και δυστυχώς θα πρέπει να συμφωνήσω. Γιατί όλα αυτό δείχνουν. Πρόκειται για μια μετατροπή σε ιδιωτικού δικαίου τύπου fast track, θα έλεγα. Σε τρεις κινήσεις. Κατάργηση κοινών οργανικών θέσεων δια νόμου, που ήδη έχει υλοποιηθεί. Κατάργηση οργανικών θέσεων όταν πρόκειται οι παλαιοί να συνταξιοδοτηθούν και επίσης μετατροπές σε ιδιωτικού δικαίου όλων των δημόσιων ερευνητικών κέντρων. Κάθε κατάργηση οργανικής θέσης που μας λέτε σημαίνει και απόλυση. Δεν μπορούν να κάνουν απολύσεις εκτός αν καταργηθούν οργανικές τάσεις. Ή δεν συμπληρώνουν. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάω μόνο για το παρόν, πρέπει να βλέπουμε και το μέλλον. Σωστό. Μιλάω για τις κενές οργανικές θέσεις που η κυβέρνηση δια νόμου ήδη κατήργησε. Δεν υπάρχει νόημα να καταργήσει οργανικές θέσεις σε ένα κέντρο που έχει ανάγκη από περισσότερο προσωπικό, επιστημονικό, και πρέπει να μιλήσουμε συνολικά για το θέμα. Δηλαδή, όταν καταργήσει το δημόσιο τις οργανικές θέσεις, είναι σαν να καταργήσει το ίδιο το δημόσιο. Γιατί τα οργανογράμματα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν οργανικές θέσεις. Και αυτή τη στιγμή, εάν μετατραπούμε σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα καταργηθεί το ΕΛΚΕΘΕ σαν νομική οντότητα και θα δημιουργηθεί από τη στάχτη ξανά σαν ιδιωτικού δικαίου με ατομικές συμβάσεις. Βέβαια, μας υπόσχονται προφορικά ίσως διατήρηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Αυτό όμως είναι μόνο ένα σκέλος του προβλήματος. Το θέμα είναι ότι μέσα σε μερικά χρόνια από τώρα θα έχει καταργηθεί οτιδήποτε δημόσιο στην έρευνα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα ιδιωτικού δικαίου, γιατί υπάρχουν και ερευνητικά κέντρα ιδιωτικού δικαίου, αλλά όταν ξεκίνησε νομοθετικά ο ερευνητικός ιστός στην Ελλάδα το 1987 με τον νόμο της έρευνας, τον περίφημο 1514, τότε υπήρχε η βούληση όλα τα ερευνητικά κέντρα να είναι δημοσίου δικαίου, διότι η έρευνα είναι δημόσιο αγαθό, όπως γνωρίζουμε από το Σύνταγμα κλπ. Και βάλανε μάλιστα και ειδικό λογαριασμό έρευνας, έτσι ώστε να μην εξαρτάται τόσο πολύ από το δημόσιο λογιστικό, ώστε να παραγγείλει ένα κομπιούτερ ή οτιδήποτε. Τώρα έχουμε καταλήξει σε ένα καθεστώς όπου υπάρχουν ένα κορμός τεσσάρων ερευνητικών κέντρων που είναι δημοσίου δικαίου, ας πούμε τα οποία είναι και τα πιο μεγάλα, το Θαλασσίων Ερευνών που είστε τώρα που σας φιλοξενούμε και όπως καταλαβαίνετε δημόσιος φορέας, άμα δεν ήταν αυτός ο δημόσιος φορέας ποιος θα ήταν, είναι ο Δημόκριτος, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αλλά η βούληση της κυβέρνησης, όπως μας είπε η κυρία Υπουργός όταν την επισκεφτήκαμε, είναι ηλυμένες, λέει, αυτές οι αποφάσεις. Αυτά θέλουμε τώρα. Ναι, να λοιπόν, αν και εδώ πέρα. Κυρία Διαμαντοπούλου, συγγνώμη, να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουν περάσει στο Υπουργείο Παιδείας τα ερευνητικά κέντρα. Έχουν περάσει, ναι, το παρέλειψα, έχουν περάσει στο Υπουργείο Παιδείας. Ήταν για χρόνια στο Υπουργείο Ανάπτυξης και περάσανε με την καινούργια αυτή κυβέρνηση, την προτελευταία μάλλον. Την προτελευταία, πριν διορίσουμε πρωθυπουργό στην Ελλάδα που γέννησε την δημοκρατία. Έπρεπε να είμαστε η χώρα που γέννησε τους διορισμούς. Να μείνουμε στην ιστορία από τη γενιά μας και μετά. Να σας πω κάτι. Το έχει πει ο Κοραής. Τι, ορίστε. Το έχει πει ο Κοραής, λέω. Αυτό που είπα. Εγκαταλείψαμε τη δημοκρατία και πήγαμε στους διορισμούς. Κύριε Κιόρογλου, κάποια στιγμή επισκεφτήκατε την Υπουργό, την κυρία Διαμαντοπούλου. Όχι προσωπικά, αντιπροσωπεία συνδικαλιστών. Ναι. Και όχι μόνο την κυρία Διαμαντοπούλου, και τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος ερευνάς, ο οποίος και αυτός είπε ότι είναι ηλυμένη απόφαση και στην πρόσφατη. Το επιχείρημα τους ποιο είναι, συγγνώμη, γιατί τα δικά σας επιχείρηματα τα καταλαβαίνω. Ναι. Μια χώρα όταν μαραζώνει την έρευνά της και η δημόσια έρευνα γίνεται ιδιωτική, αρμόζει σε μια χώρα προτεκτοράτο, όχι σε μια χώρα κυρίαρχη. Αν θέλουμε κάποτε να αναπτύξουμε την οικονομία μας, θα πρέπει να στηριχθούμε στην έρευνά μας. Το επιχείρημά τους ποιο είναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σας, γιατί όπως ακόμη και ένας Τούρκος επιστήμονας που πρόσφατα κάναμε ένα πετήσιο να απάντησε, δεν έχει παγκοσμίως βρει παράδειγμα που η θαλάσσια έρευνα να έχει πετύχει σαν ιδιωτική. Το επιχείρημά τους, δεν ξέρω αν μπορώ να το ονομάσω επιχείρημα, είναι ότι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου παίρνουν ένα ευρώ, να το πω, τέμι να το πω, δεν ξέρω, και φέρνουν νέα.
Ενώ λέει τα δημοσίου δικαίου παίρνουν ένα και φέρνουν τρία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουν ταυτίσει, δεν ξέρω, στο μυαλό τους την δημόσια έρευνα θέλουν να την κάνουν επιχείρηση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα χρήματα είναι μέσον για να χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες, από το φορολογούμενο, προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, που είναι η έρευνα, η γνώση. Δεν είναι να φέρουν χρήματα. Τα χρήματα είναι το μέσο. Το είπαν αυτό. Το είπε στην ημερίδα. Αυτό είπε στην ημερίδα. Πρέπει να βγάζουμε περισσότερα λεφτά. Ναι, είπε. Όχι, ο κύριος Κοκκινοπλήτης, νομίζω. Συγγνώμη, ο Γενικός Γραμματέας. Έχει σημασία τώρα αυτό να το κρατήσουμε. Άρα, δηλαδή, το παραδέχονται ότι θα κάνουν τα πάντα για την έρευνα και οι ιδιώτες. Να έρθουν οι ιδιώτες να κατευθύνουν την έρευνα. Όχι ακριβώς να την κατευθύνουν. Δεν μπορούν να την κατευθύνουν. Απλά προσπαθούν να ξεζουμίσουν. Να λεφτά. Ναι, μα βασικά έχουν. Από όσο ξέρουμε, έχουν τώρα ένα σχέδιο που, το οποίο όσο νούπο θα παρουσιαστεί για διαβούλευση, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, διαβούλευση. Όπου θα λέει ότι τα ερευνητικά κέντρα βασικά. Αναλόγως η χρηματοδότησή τους θα εξαρτάται από το πόσα λεφτά θα φέρουν. Λες και εμείς είμαστε επιχείρηση. Και εκτός τούτου βάζουν και έναν εκπρόσωπο, λέει, ένα μάνατζερ μέσα στο διοικητικό συμβούλιο αφενός και αφετέρου αφαιρούν τη θέση των δύο εκπρόσωπων εργαζομένων, ερευνητών και διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι εκπροσωπούν, ας πούμε, τους εργαζόμενους, τη διαφάνεια. Αυτό είναι ο δημοκρατικός νόμος από το 1987. Τώρα τους βγάζουν και βάζουν μόνο ένα εκπρόσωπο ερευνητών, ο οποίος λέει δεν θα έχει και δικαίωμα ψήφου και αργότερα μπορούν να το βγάλουν και αυτό μέσα σε μια τροπολογία, μέσα σε αυτές στο fast track περιβάλλον που υπάρχει. Και αυτό είναι το μοντέλο που προωθούν. Συγγνώμη, θέλω να καταλάβουμε και κάτι άλλο. Να καταλάβει ο ακροατής μας τι σημαίνει το ερευνητικό κέντρο ότι θα γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι τώρα έχετε μια χρηματοδότηση που καλύπτει τις ανάγκες σας. Ναι, λοιπόν, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν οργανικές θέσεις, οργανικό προσωπικό, είτε μόνιμο προσωπικό, όπου είτε αορίστου χρόνου. Αλλά ακόμη και οι αορίστου χρόνου στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν εγγυημένες οργανικές θέσεις και ο μισθός τους, αλλά και κάποιο μέρος των λειτουργικών δαπανών καλύπτεται από το κράτος. Αυτό παρέχει το εξής πλεονέκτημα, ότι όταν βγαίνουμε στην Ευρώπη για να προσελκύσουμε προγράμματα, το κράτος στην ουσία χρηματοδοτεί μέρος του προγράμματος και έτσι γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Εάν όμως το πάρουμε ότι θέλουμε να γίνουμε ιδιωτικού δικαίου και να μας βάζουν στην ουσία το μαχαίρι στο λαιμό ότι φέρτε χρήματα γιατί αλλιώς δεν σας δίνουμε. Ήδη δηλαδή έχουν απαιτήσει 30% μείωση της χρηματοδότησης, της κρατικής χρηματοδότησης και με το ζόρι παίρνουμε και τους μισθούς μας. Ήδη δηλαδή το Φεβρουάριο θα πληρωθούμε για την καινούργια χρονιά. Δηλαδή τώρα πλέον μπαίνει χέρι και στους μισθούς μας. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σκεπτικό, αυτός ο εκβιασμός, για να γίνουμε πιο καλοί. Εμείς είμαστε ήδη καλοί, κρινόμαστε κάθε. Είμαστε ο μόνος χώρος του δημοσίου που κρινόμαστε. Δηλαδή κρινόμαστε όχι από ημέτερους, αλλά από επιτροπές διεθνών καθηγητών. Οι οποίοι συστήνονται και έρχονται εδώ πέρα να τα αξιολογήσουν. Και έχουμε πάρει πολύ καλές αξιολογήσεις. Και ο νόμος που είχε βγει από όταν ήταν ο Χρυστοδουλάκης υπουργός έρευνας, έλεγε ότι θα αξιολογήσει και αν δεν είσαι καλός, σε κλείνω. Άρα δεν καταλαβαίνω αυτή τη μανία να μας κάνουν ιδιωτικού δικαίου. Εκτός τούτου, εργασιακά, είμαστε το άκρο άωτον της ευελιξίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχει περάσει τότε. Βέβαια, εμείς το έχουμε καταγγείλει αυτό, γιατί δεν μπορεί να λειτουργεί ακριβώς έτσι. Αλλά έχει περάσει νόμος, τα εργασιακά όλων των ερευνητικών κέντρων διέπονται από το εξής. Το ερευνητικό, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί μόνο του να προσλαμβάνει το προσωπικό. Χωρίς να περνάει από αίτημα όπως γίνεται στα Υπουργεία, να περνάει από αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών, να εγκρίνεται δαπάνη και μετά. Μπορούν να προσλαμβάνουν αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου, με απλή απόφαση. Επομένως, αλλά βέβαια αυτοί θα απολύονται. Δεν είναι όπως τους αορίστους στο δημόσιο που απολύονται μόνο για σπουδαίο λόγο. Αυτοί απολύονται και από τον βάση του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις. Αλλά ωστόσο θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να προσλαμβάνουν ορίστου χρόνου που θα μπορούν, αν δεν τα βγάζουν πέρα και δεν βγαίνουν εκτός εξεδιασμού, ίσως να τους απολύουν. Δεν έχει γίνει βέβαια ποτέ, δεν λειτουργεί έτσι το δημόσιο. Μπορούν να έχουν και τις οργανικές θέσεις και εκτός τούτου μπορούν να ιδρύουν και spin-off εταιρείες, δηλαδή να φεύγει ένας υπάλληλος για κάποιο χρονικό διάστημα, αν έχει κάποια ιδέα και να παίρνει μέρος του μισθού του και στο τέλος να χρηματοδοτείται. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Άλλαξε ο Μανολιός μάλλον και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Στην ουσία θέλουν να μας κάνουν ιδιωτικού δικαίου, μάλλον για να μπορούν πιο εύκολα να απολύσουν κόσμο και να ικανοποιήσουν τις επιταγές της Τρόικας. Άλλη αιτία δεν βρίσκω. Έχω στο μυαλό μου ένα πολύ πιο έτσι συνοπτικό τίτλο. Πείτε μου αν τους αδικώ. Με το δημοσίου δικαίου το χρηματοδοτούν και στο ιδιωτικό δικαίου θα δίνουν μια επιδότηση. Ναι. Άρα σημαίνει ότι δεν θα σας καλύπτουν τις ανάγκες, θα πρέπει να βρίσκετε εσείς από τον ιδιωτικό τομέα.
Ακριβώς. Και αν δεν βρίσκουμε, θα πρέπει να απολύουμε. Ωραία. Αυτό. Και αν βέβαια υπάρχουν. Αυτό σημαίνει μαραζώνω την έρευνα. Μαραζώνω την έρευνα fast track, με fast track διαδικασίες. Γιατί σε 5 χρόνια όσοι και αν έχουν μείνει παλιοί που θα έχουν δικαιώματα θα φύγουν. Και μετά οι καινούργοι θα είναι με αυτό το καθεστώς. Μα δεν είναι να μιλήσουμε μόνο για το παρόν, είναι να μιλήσουμε και για το μέλλον. Έχει και αν θέλουμε δίκιο. Δημόσια έρευνα ή όχι. Και αυτό θα κάνουμε. Ο πρώτος μας ομιλητής, ο πρώτος επιστήμονας που κάθεται στο πάνελ, στο μικρόφωνο, είναι ο κύριος Βασίλης Λικούσης. Κύριε Λικούση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως το πρώτο της εκπομπής μας και αμέσως μετά θα πάρετε εσείς το λόγο, κύριε Λικούση. Δώστε μας όμως, αν θέλετε, έτσι ένα τίτλο. Θα μας μιλήσετε για υποθαλάσσιες έρευνες που μπορεί να κάνει το ΕΛΚΕΘΕ, που έκανε μάλλον, και μια κρίση, αν θέλετε, τώρα έτσι σύντομη, θα μπορεί να συνεχίσει με τα σχέδια που έχουν οι πολιτικοί μας προϊστάμενοι να κάνει στο μέλλον. Όταν λέμε υποθαλάσσιες έρευνες, εννοούμε, εγώ είμαι σε ένα τομέα της θαλάσσιας γεωλογίας, που είναι τουλάχιστον 20 άτομα επιστήμονες και άλλοι τόσοι τεχνικοί που ασχολούνται με την υποθαλάσσια έρευνα, σημαίνει επιφάνεια του βυθού και κάτω από τον πυθμένα. Σε ορισμένα εκατοντάδες και χιλιόμετρα. Έτσι. Είναι τεράστιο φάσμα ερευνών. Θα τα πούμε. Η απάντησή μου είναι γρήγορη. Σαφέστατα δεν είναι δυνατόν, διότι δεν αφορά το μεγαλύτερο κομμάτι τον ιδιωτικό τομέα. Ακριβώς. Αν και κάνουμε εφαρμοσμένα έργα, έτσι, αυτό είναι ανεξάρτητο. Δεν σημαίνει ότι η έρευνα πρέπει να βασίζεται ή αποκλειστικό σκοπό να είναι τα εφαρμοσμένα. Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Προφανώς θα υπάρχουν κομμάτια της έρευνας και αμέσως διακόπτουμε γιατί μου κάνουν νόημα. Αλλά προφανώς θα υπάρχουν και κάποια τμήματα της έρευνας τα οποία δεν θα μπορούν να πουληθούν έτσι όπως μας το λέτε εσείς πολύ ωραία εφαρμοσμένα. Αλλά που, τι να κάνουμε, έτσι είναι η έρευνα, έτσι εξελίσσεται και έτσι γίνεται η σύνθεση. Όλα αυτά μαραζώνει, η Ελλάδα παίρνει απόφαση να μην οι επιστήμονες, οι Έλληνες να μην κάνουν έρευνα αν δεν μπορεί να πουληθεί. Αυτό μας λένε στην ουσία. Σαφώς και θα κάνετε μόνο ότι μπορεί να πουληθεί στους ιδιώτες. Οτιδήποτε άλλο που θα βοηθούσε την επιστήμη σας ίσως δεν μας ενδιαφέρει, μην το κάνετε. Και σύντομα για να κάνετε το διαφημιστικό σας, η έρευνα είναι μια ενότητα πραγματική της θεωρητικής, της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Δεν μπορεί να υπάρξει μία χωρίς την άλλη. Προχωράνε διαλεκτικά και σαφώς η μία επηρεάζει την άλλη. Και έτσι μόνο μπορεί να προχωρήσει. Ούτε θεωρητική έρευνα μόνο, ούτε πρακτική. Με αυτό όμως πάνε είναι απλώς κάποιες απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα. Και πέρα από την δραστικότατη οικονομική έτσι, περικοπή και των θέσεων, μας επιβάλλουν και κάτι άλλο, τη συρρήκνωση του κέντρου όσον αφορά τον ερευνητικό του ιστό και τα ερευνητικά του Ινστιτούτα. Και εδώ δράτων με τις ευκαιρίες να σας πω που κάτι που δεν ξέρετε, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το ΕΛΚΕΘΕ έχει 5 Ινστιτούτα, 3 στην Αθήνα και 2 στην Κρήτη, και τα οποία άπτονται έτσι, κινούνται σε όλα τα φάσματα της επιστήμης χωρίς να χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτό που μας επιβάλλουν τώρα είναι να μειώσουμε χωρίς κανένα επιστημονικό προγραμματισμό, χωρίς καμία έτσι, όραμα στο μέλλον, ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα να μειώσουμε τα Ινστιτούτα από 5 σε 3. Έτσι, τελείως. Όχι, μας άφησαν σε εμάς. Δεν τους ενδιαφέρει. Μόνο το ποσό τους ενδιαφέρει. Έτσι. Μόνο το ποσό. Δηλαδή το πηλίκο, αυτό το αποτέλεσμα να βγαίνει. Χαίρομαι, το πιάσατε. Νομίζω ότι ακριβώς είναι. Τους ενδιαφέρει ένας αριθμός, δεν τους ενδιαφέρει ο επιστημονικός προγραμματισμός, το μέλλον κλπ. Κατά συνέπεια, μας βάλαν σε μια δύσκολη διαδικασία το να μόνοι μας να βάλουμε τη θηλιά στο λαιμό μας και να πούμε, ξέρετε, κόψτε αυτά, κόψτε 3. Δεν μας ενδιαφέρουν και πέστε όπως θέλετε. Έτσι και προτείνετε μας. Βέβαια θα μπορούσε κάποια διαβούλευση. Κατά την προσωπική μου άποψη είναι μια τελείως τιμένη διαδικασία. Τόσο η προηγούμενη όσο και η διαδικασία. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να μπούμε. Γιατί αν δεν την κάναμε εμείς, έστω να περισσώσουμε κάτι, μπορεί να την κάνει πιο άτσαλα αυτή. Έτσι. Σωστό. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια τεράστια πίεση. Όλα αυτά οδηγούν σε αυτό το οποίο λέγατε προηγουμένως. Δηλαδή στην απαξίωση και στην συρρήκνωση όχι μόνο του δημόσιου τομέα, αλλά ουσιαστικά την συρρήκνωση και την απαξίωση όλων των ερευνητικών κέντρων. Έτσι. Και αυτής κατά αυτής της έρευνας. Τι θα κάνετε με τα 5 Ινστιτούτα, δηλαδή τώρα ποιος θα πάρει αυτή την απόφαση, το σχεδιασμό που δεν έκαναν και καλείστε εσείς να την κάνετε, σε ποιον θα την αναθέσετε? Τα 3 Ινστιτούτα είναι αποφασισμένα, απλώς μας ζήτησαν ουσιαστικά να βάλουμε εμείς κάποια πινέλια, κάποιες λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι είναι του παρόντος να το πούμε αυτό, αλλά τελικά θα το πάρουν αυτοί με κάποιες ασαφείς προτάσεις δικές μας κλπ. Αλλά... Ναι, για να λένε ότι έγινε σε συνεργασία μαζί σας. Ακριβώς. Ναι. Και δυστυχώς ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά οφείλω να κάνω και αυτή την κριτική. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Ότι ήταν
από πάνω βαλμένη, δεν έχει κανένα έτσι, δεν δείχνει τον προγραμματισμό των επόμενων ετών, δεν κοιτάγαμε στο μέλλον, έτσι, ξεκαθαρισμένα πράγματα. Απλώς να κάνουμε τα 5-3, δυστυχώς. Είναι και αυτό μια σοβαρή διάσταση, το οποίο τελικά έχει και ένα οικονομικό αποτέλεσμα και πιθανότατα, παρόλα που δεν το βλέπουμε, πολύ πιθανόν τα 5-3 μπορεί να υποδεικνύει και συρρήκνωση και κατάργηση θέσεων εμέσως, πλέον από τα προηγούμενα που λέγαμε. Δηλαδή πλέον από την άμεση κατάργηση, εμέσως μπορεί να σε οδηγήσει πλην σαφώς στην κατάργηση ή στην απόλυση προσωπικού. Έτσι τελικά, δηλαδή αναγκαστικά. Ναι. Έτσι. Τώρα, εγώ ανήκω στο Ινστιτούτο Οκεανογραφίας, ένα από τα πέντε. Ναι. Και όπως είπα προηγούμενα, ασχολούμαστε με υποθαλάσσιες γεωλογικές έρευνες. Γεωλογικές έρευνες έχει ένα τεράστιο φάσμα, όπως κάθε ένας από τους ομιλητές θα σας πει. Νομίζω ότι εδώ αυτό που καλό θα ήταν να πούμε είναι ορισμένα από άπτοτε εθνικής σημασίας και ιδιαίτερου οικονομικού συμφέροντος. Έτσι. Γιατί αυτά πραγματικά διασφαλίζουν ή είναι απαραίτητα και διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα της έρευνας. Όταν κάνεις έρευνα που σε κάποιο βαθμό μπορεί και ή σε υψηλό μπορεί να θεωρηθεί εθνική, δηλαδή δεν πρέπει να περάσει έξω από τα σύνορα της χώρας, έτσι, πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ιδιωτική. Επίσης, όταν έχει ένα ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον, έμεσο, έτσι, το οποίο πράγματι μπορεί να καρποθούν κάνει σαν προστιθέμενη αξία, την οποία εμείς δεν την κάνουμε. Εμείς κάνουμε μια έρευνα, είτε την κάνουμε εφαρμοσμένη, είτε την κάνουμε βασική. Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε είναι, τη χρεώνουμε, αν το πούμε εντός εισαγωγικών, σε ένα ποσοστό το οποίο απλώς είναι για να γίνει ή να ωφεληθούμε ένα μικρό ποσοστό. Αν το έκανε ιδιώτης, μπορεί να κάνει 5 φορές παραπάνω. Έτσι. Και δεν θα έκανε οποιαδήποτε από αυτές τις έρευνες βασική έρευνα, δεν θα έκανε θεωρητική έρευνα που είναι απαραίτητη και για την πρόοδο της θαλάσσιας έρευνας, αλλά και οποιασδήποτε έρευνα. Έτσι. Αν δεν προχωρήσει θεωρητική έρευνα, δεν ωφελείται η εφαρμοσμένη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ισχύει και το αντίστροφο. Ξέρουμε ότι σε καιρό πολέμου έγινε τεράστιες άλματα τεχνολογικά. Όμως και αυτά δεν ήταν έτσι απλώς τεχνολογικά άλματα μόνα τους, πίσω βασίστηκαν σε μια προηγούμενη θεωρητική έρευνα, η οποία ήταν συσσωρευτική και μπορώ να σας πω ότι ήταν πραγματικά, πιστεύω ότι σε συντριπτική πλειοψηφία ήταν δημόσια, αν τη δείτε σε όλα τα επίπεδα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη δικιά μας, στη θαλάσσια έρευνα, νομίζω ότι ισχύει. Όσον αφορά τη γεωλογία, επανέλθω στα δικά μας. Συγχωρήστε με, κύριε Λυκούση, τώρα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω το δικό τους επιχείρημα, αφού μου είπατε ότι συμμετείχατε και στη διαδικασία για τη συρρήκνωση των Ινστιτούτων. Όταν τους τα λέγατε, μα έτσι κόβετε τη θεωρητική έρευνα, όλα αυτά που μας λέτε τώρα και με πείθουν, τα καταλαβαίνω και τους ακροατές μας. Δεν μπορεί κάποιος να σταθεί απέναντί σας λογικά. Οι πολιτικοί μας με ποιο επιχείρημα στέκονται, δηλαδή τι σας λένε? Νομίζω σας έχει καλύψει ο κύριος Κιόρογλου. Πάλι για το ποσό, δεν υπάρχει κάτι δεν άλλο. Είναι, ψάχνω είναι, κάτι άλλο, κανένα άλοθη να τους δώσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Μακριά είναι επιταγές τρόικα, μην ξεχόμαστε. Αυτή τη στιγμή κινούνται όλοι στατιστικά με αριθμούς. Δεν μπορούν να μιλήσουν έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλες αναλύσεις. Νομίζω ότι μιλάνε μαζί τους κωδικοποιημένα. Είναι μια προσωπική άποψη, δεν δεσμεύει άλλους. Είναι μια κωδικοποιημένη επικοινωνία που βασίζεται σε στατιστική και αριθμούς. Κόψε τόσα, κόψε εκείνα. Προβλέπω ότι θα βγάλω αυτά τα νούμερα, άρα θα μειώσω τόσο, δεν το μειώνω αυτό, άρα ξαναπάμε, μειώνουμε κι άλλα. Νομίζω ότι αυτή είναι η ελάχιστη επινωνία και κατά τη γνώμη είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβαίνει. Δεν συζητάνε επί της ουσίας για την έρευνα ή για την υγεία ή για κάτι άλλο, δεν νομίζω ότι αφορά. Όλα αντιμετωπίζονται στατιστικά και νομίζω ότι αυτή είναι μια κατάντια όλη στην κοινωνία μας και κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι γι' αυτό. Για να πω βέβαια, επειδή ίσως ξέφυγα από το αντικείμενο, αλλά υπάρχουν 2-3 πράγματα που ασχολεί τη θαλάσσια γεωλογία, δεν είναι κυρίως αυτά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, είναι ορισμένα πράγματα που ασχολείται. Ας πούμε, αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα, κάτι πάρα πολύ απλό και είναι εύκολο να το καταλάβω. Αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα της χώρας. Υπάρχουν περιοχές, έτσι, ξεκαθαρισμένα, επειδή το γνωρίζω καλά, περιοχές οι οποίες δεν πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον να μην υπάρχει διάχυση τέτοιας πληροφορίας παντού. Στην ανατολική μας, παράδειγμα, η Υφαλοκρηπίδα. Έτσι. Όλες αυτές οι περιοχές ενδιαφέρουν την άμυνα, δεν μπορεί να τα κάνει ιδιώτης. Μπορεί, αυτά τα πουλήσει, θα τα βγάλει. Έρευνες για την ενέργεια. Έτσι. Φαντάζεστε να έρθει κανένας Τούρκος ιδιώτης να πάρει κανένα τέτοιο έργο, τέτοια έρευνα. Να το οικώστα είναι, ναι, κανένας και ανώκρανος θα είναι.
Εντάξει, δεν, και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επιχείρημα. Τ' άλλο είναι ότι ασχολείται με σεισμικές έρευνες, δηλαδή και με τη σεισμικότητα περιοχών και τα αποτελέσματα των σεισμών στον υποθαλάσσιο χώρο, πώς εξελίσσεται ο πυθμένας. Αυτό δεν αφορά τους ιδιώτες. Αφορά πάρα πολύ την κοινωνία. Φέρνω ένα άλλο παράδειγμα που αφορά την κοινωνία. Ναι, ξεκάθαρο παράδειγμα. Είναι 2-3 παραδείγματα για να δούμε γιατί πρέπει να είναι δημόσια έρευνα. Αφορά άμεσα την κοινωνία. Τον ιδιωτικό τομέα έχει δείξει, όχι μόνο δεν τον ενδιαφέρει, αλλά νομίζω ότι θα τολμούσα να πω και το αντίθετο. Έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η κοινωνική έρευνα. Αυτό, αν μια περιοχή επηρεαστεί, αν ασχολούμαστε με τις κατολιστήσεις, εάν υπάρχει σεισμικότητα υποθαλάσσια στον Κορινθιακό ή έξω από τα Κύθυρα, το τι πρόκειται να γίνει εκεί, να παρακολουθήσουμε τις περιοχές, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν τεκτονικά κλπ., δεν αφορά κανένα. Αφορά μόνο τη χώρα και την πολιτική προστασία αλλά και τον κόσμο. Έτσι, είναι κοινωνικό αγαθό. Και δεν είναι μόνο αυτό, νομίζω και άλλοι συνάδελφοι θα σας πούνε αργότερα πολλά. Άρα λοιπόν είναι μια σειρά κοινωνικών αγαθών που είναι, κατά τη γνώμη μου, έτσι, ότι πρέπει να παραμείνει έρευνα δημόσια και για το κοινωνικό της χαρακτήρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο οποίος νομίζω αγνοείται παντελώς. Το άλλο είναι το άμεσο οικονομικό όφελος, η ενέργεια. Στον υποθαλάσσιο χώρο υπάρχει, όπως ξέρετε, έχει στραφεί πρόσφατη τελευταία δεκαετία πάρα πολύ η βιομηχανία, αλλά και το ενδιαφέρον για άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Και αυτοί είναι γεωπόροι, είναι δηλαδή πράγματα που αφορούν και τη γεωλογία, αλλά και βιοπόροι. Νομίζω θα μιλήσουν οι συνάδελφοι αργότερα. Όσο αφορά τους γεωπόρους, πέρα από τα μεταλλεύματα που μπορεί να υπάρχουν, υπάρχουν και οι υδρογονάνθρακες, έτσι, οι οποίοι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη χώρα μας. Και δεν είναι μόνο οι υδρογονάνθρακες, είναι και οι περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν το βυθό και τους υδρογονάνθρακες, είναι πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Όλα αυτά έχουν άμεσο ενδιαφέρον. Αυτό το πολύ σημαντικό που προσφέρουν όλα τα ελευνικά κέντρα και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, νομίζω ότι πρώτον μπορεί να είναι σύμβουλος άμεσος της πολιτείας. Έτσι, το τι πρέπει ή τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να φτάσει όσον αφορά τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Αυτό είναι μια πληροφορία που δεν την εκτιμά κανείς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το άμεσο οικονομικό, αλλά και η ίδια η πολιτεία να ξέρει ποια είναι η γνώση της στις περιοχές αυτές. Έτσι, είναι μια άμεση πληροφορία που πρέπει να την έχει. Και αυτό μπορεί να την έχει μόνο μέσα από ενός δημοσίου δικαίου οργανισμού. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Κύριε Λυκούση, πρέπει να ομολογήσω ότι νιώθω ότι είμαι μάλλον οπισθοδρομικός. Δηλαδή, στο μυαλό μου δεν νοείται, εγώ αδυνατώ πραγματικά να το καταλάβω. Δεν νοείται ή τα ερευνητικά κέντρα της χώρας να μην είναι δημόσια. Το δημόσιο, όχι θα έπρεπε να είναι σύμβουλοι, θα έπρεπε να είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, τώρα που ακούω ότι υπάρχει και μια αντίθετη ρητορική, λέω ότι μάλλον έχω μείνει πίσω. Μήπως η ελεύθερη αγορά τα έχει συμπεριλάβει στο λογικό της πλαίσιο. Στο δικό μου είναι εκτός λογικού πλαισίου. Δεν μπορώ να φανταστώ υπουργό που θα υπογράψει η χώρα να μην έχει δημόσια έρευνα. Δεν μπορώ να φανταστώ. Τον θεωρώ υπεύθυνο για την οπισθοδρόμηση της χώρας. Αυτόν που θα το κάνει. Μάλλον υπάρχουν και άλλες λογικές που με υπερβαίνουν. Αν έχετε ολοκληρώσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτός αν θέλετε να ολοκληρώσετε με κάτι. Όχι, φαντάζεστε τη δικιά μας έκπληξη. Μετά τη δικιά σας, φαντάζεστε τη δικιά μας έκπληξη. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι το ερευνητικό κέντρο που μελετά ή έχει ένα σωρό σεισμογράφους, τώρα πάω και αλλού, αλλά και στο δικό σας που μου λέτε για τις ενδείξεις που βλέπετε στο βυθό της θάλασσας για τους σεισμούς, ότι αυτό το πράγμα δεν θα μας ενδιαφέρει προκειμένου να εξοικονομήσουμε κάποιες χιλιάδες ευρώ. Ότι δεν θα μας ενδιαφέρει. Ότι μπορεί να μην έχουμε βραδινή βάρδια, μας έλεγαν στο αστεροσκοπείο. Μπορεί να μην έχουμε βραδινή βάρδια. Να δημιουργηθεί κανένα σεισμός και να μην το πάρουν χαμπάρι. Να το μάθουμε στις 8 ώρα το πρωί. Να πεθάνουν και τίποτα χιλιάδες κόσμος. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Σας λέω ότι εγώ μένω έκπληκτος από αυτές τις εκπομπές που κάνουμε και σας ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο Σακελαρίου που τον έχουμε όρθιο να του ζητήσουμε και μια συγγνώμη. Κύριε Σακελαρίου. Παρακαλώ, κύριε Σακελαρίου, θα μας μιλήσει για τον υποβρύχιο εξοπλισμό, η ειδικότητά σας. Είμαι γεωλόγος και εγώ, δεύτερος στη σειρά τέλος πάντων. Απλώς τώρα να σας μιλήσω με το καπέλο, ας πούμε, του συντονιστή των υποβρυχίων δραστηριοτήτων. Είναι το τμήμα που έχει τα υποβρύχια οχήματα του ΕΛΚΕΘΕ. Να πω από την αρχή ότι οι λέξεις κλειδιά σε αυτό που συζητάμε είναι εθνική ερευνητική υποδομή. Και είναι εθνική ερευνητική υποδομή που δεν υπάρχει μόνο στο ΕΛΚΕΘΕ, στο Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Είναι εθνική ερευνητική υποδομή που υπάρχει στο Δημόκρητο, πυρηνικός αντιδραστήρας για παράδειγμα. Εθνική ερευνητική υποδομή που υπάρχει στο αστεροσκοπείο, με τους σεισμογράφους και τον όποιο εξοπλισμό υπάρχει. Ναι. Αυτά είναι εθνικής σημασίας και ενδιαφέροντος
υποδομές και εξοπλισμός. Δεν νοείται να μπουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν ενδιαφέρεται ο ιδιωτικός τομέας. Εάν δεν εξασφαλίσουμε τους πόρους για να επιβιώνουν, για να επιβιώνει αυτός ο εξοπλισμός, απλώς θα απαξιωθεί και θα τελειώσει. Ναι. Αυτή είναι η όλη αλήθεια, πολύ απλά. Μήπως η κυρία Διαμαντοπούλου έχει μια δική της αλήθεια, μήπως την αδικούμε τη γυναίκα, ξέρω εγώ. Το κανό του Πρωθυπουργού. Α, το κανό του Πρωθυπουργού τι. Του πρώην. Ναι, του πρώην. Τέλος πάντων, να δώσω μια, έτσι, κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι, γιατί... ο κύριος Σακελάριο θα πάει να το σώσει άμα πέσει με το κανό. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ο εξοπλισμός ο μεγάλος εθνικής σημασίας που διαθέτει περιλαμβάνει τρία ερευνητικά σκάφη. Είναι το ωκεανογραφικό το Αιγαίο, είναι το ωκεανογραφικό το Φιλία. Το Αιγαίο έχει 61 μέτρα μήκος. Παίρνει 21 επιστήμονες και έχει 21 άτομα πλήρωμα. Είναι όλη η ομάδα που δουλεύει εκεί πέρα, είναι άκρως εκπαιδευμένη, είναι άκρως συντονισμένη, είναι από τα πιο επιτυχημένα ωκεανογραφικά σκάφη στον κόσμο, τολμώ να πω. Το Φιλία με 25 μέτρα μήκος, 6 άτομα πλήρωμα, 6 άτομα παίρνει σαν προσωπικό. Επίσης είναι εκπαιδευμένο σε πάρα πολλές ωκεανογραφικές δουλειές. Το μικρότερο, το σκάφος του Αλκιών, το οποίο είναι στη Ρόδο, με 13,5 μέτρα, είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο για δουλειές σε ρηχά νερά. Φεύγουμε από τον εξοπλισμό της επιφάνειας και πάμε στα υποβρύχια οχήματα. Έχουμε το βαθυσκάφος. Είναι το μοναδικό βαθυσκάφος στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή Μαύρης Θάλασσας και Ερυθράς Θάλασσας. Με βάθος γύρω στα 600 μέτρα. Κατεβαίνουν 2 άτομα κάτω. Έχει βραχίονες, έχει επιστημονικό εξοπλισμό που κουβαλάει. Πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν άλλα 4 υποβρύχια οχήματα, τηλεκατευθυνόμενα. Το μεγαλύτερο από αυτά, το Max Rover, πηγαίνει στα 2 χιλιόμετρα βάθος. Δεν υπάρχει άλλο στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν μικρότερα, το επόμενο μικρότερο πηγαίνει μέχρι 1000 μέτρα. Ο εξοπλισμός που έχουν είναι απίστευτος. Είναι μακριά από τα ελληνικά δεδομένα. Είναι όργανα εθνικής εξωτερικής πολιτικής. Βέβαια. Οι μεγάλες χώρες που δίνουν λεφτά και δαπανούν μεγάλα ποσά σε ωκεανογραφικές έρευνες ανά τον κόσμο, Αρκτική, η Γαλλία πηγαίνει στον Ειδικό Ωκεανό, η Αμερική πηγαίνει παντού, η Γερμανία πηγαίνει παντού, δεν το κάνουν μόνο για έρευνα, το κάνουν για εξωτερική πολιτική. Είναι οι χώρες που προσπαθούν να επηρεάσουν γενικά την πολιτική στην υδρόγειο. Εμείς αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε για να επηρεάσουμε την πολιτική στη γειτονιά μας. Πολύ περισσότερο στη Μαύρη Θάλασσα που έχουμε τόσες καλές επαφές και πολύ πρόσφατα και μόνο με πρωτοβουλία του ΕΛΚΕΘΕ έχουμε καταφέρει και έχουμε ταξίδια και επηρεάζουμε κάποια πράγματα στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτά όλα δεν γίνονται με συντονισμό από την πολιτεία. Γίνονται με πρωτοβουλίες προσωπικές και πρωτοβουλίες στο επίπεδο του κέντρου ή και των άλλων κέντρων, όχι μόνο του ΕΛΚΕΘΕ. Αυτό όμως είναι δημόσιο. Καλά, δεν σας είχε υποστήριξει ποτέ η πολιτεία, δεν σας είχε κατευθύνει. Τώρα και τη δική σας πρωτοβουλία θέλει να την κόψει. Ναι, τώρα εντάξει, πηγαίνουμε στη σφαίρα του παραλόγου. Δηλαδή δεν υπάρχουν επιχειρήματα για αυτά τα πράγματα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα για ποια είναι η προσφορά, όχι τόσο σε ερευνητικό κομμάτι, αλλά σε ένα πολύ πρακτικό. Και σαν ανταπόκριση σε κοινωνικές ανάγκες και σε επίκοντα γεγονότα. Ναυτικά ατυχήματα. Βέβαια. Έχουν πέσει 2-3 ελικόπτερα. Βέβαια. Του ΕΚΑΒ. Έχουν πέσει. Είχατε συμμετοχή, το ΕΛΚΕΘΕ. Εμείς είχαμε συμμετοχή. Δεν είχε κανείς άλλο συμμετοχή. Το ΕΛΚΕΘΕ είχε συμμετοχή. Όλοι οι υπόλοιποι κοιτάγαν το ΕΛΚΕΘΕ τι έκανε. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το ελικόπτερο το Σινούκ. Ναι. Που είχε πέσει, που είχε σκοτωθεί ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας, ναι, και 12 άτομα κτλ. Μπορώ να σας πω, όλο το παρασκήνιο που αναπτύχθηκε τότε ήταν να μπορέσουν κάποιοι ιδιώτες να πάνε να κάνουν την έρευνα. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Το ήξερα, γι' αυτό το είπα. Ναι, ναι, για πείτε μου. Λοιπόν, οι πρώτες, έτσι, μάλλον οι πληροφορίες που είχαμε τότε ήταν ότι οι ιδιώτες οι οποίοι προσέγγισαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε, Έλληνες. Γιατί αυτό. Έλληνες. Ναι. Προσέγγισαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε για να αναλάβουν την έρευνα για να βρεθεί και την ανέλκυση μετά των συντριμιών του Σινούκ. Ναι. Έδωσαν κάποιες τιμές της τάξης των 20 έως 40 εκατομμυρίων ευρώ τότε. Ναι. Η όλη δουλειά έγινε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών με 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ο ετήσιος προϋπολογισμός, μάλλον το ετήσιο μισθολογικό κόστος στο ΕΛΚΕΘΕ είναι 8 εκατομμύρια ευρώ. Από εκείνο το ταξίδι εξοικονομήσαμε, ναι, στην πολιτεία 5 χρόνια. Χρόνια μισθών. Αφιερωμένο στην κυρία Διαμαντοπούλου. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα. Τι άκου, τι μας είπε ο κύριος Αγγελάριο. Ναι, αλλά τα έχει χάσει κάποιος άλλος. Τα έχει χάσει κάποιος άλλος όμως. Εκεί ακριβώς είναι όλη η ιστορία. Mm. Αυτή ακριβώς είναι όλη η ιστορία. Ταυτόχρονα εμείς με αυτό το μισθολογικό κόστος το ετήσιο, αυτά τα 8 εκατομμύρια ας πούμε, φέρνουν μέσα στη χώρα άλλα 15.
Και με αυτά τα 15 εκατομμύρια, εμείς έχουμε άλλες 100 θέσεις εργασίας. Σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σε ανθρώπους που είναι επιστήμονες, σε ανθρώπους που τους χρειάζεται η χώρα, δεν πρέπει να φύγουν έξω. Λοιπόν, εάν κόψουμε το δημόσιο χαρακτήρα, μάλλον όχι το δημόσιο χαρακτήρα, αυτό για μας είναι δεδομένο, είναι αυτονόητο. Εάν κόψουμε την υποστήριξη, την οικονομική, τη χρηματοδότηση της έρευνας από το κράτος στα ερευνητικά κέντρα, διαλύεται όλο αυτό το οικοδόμημα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει επιχείρημα. Κύριε Σαγκελαρίου, όμως τώρα ξέρετε τι κατάλαβα τώρα από το τελευταίο παράδειγμα που χρησιμοποιήσε ο κύριος Σαγκελαρίου. Καταρχάς θα περάσει σίγουρα. Όχι γιατί δεν θα καταφέρουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε στο να, για τη χώρα, την ανάπτυξη της χώρας με αυτά τα επιχειρήματα. Γιατί υπάρχει ένα πιο πολύ ισχυρότερο. Τώρα θα έχουν το επιχείρημα, μα τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που έχουμε στη χώρα δεν μπορούν να κάνουν τις μελέτες που χρειαζόμαστε, άρα θα δίνουμε τα έργα σε ιδιώτες. Τώρα δεν θα ενισχυθεί αυτό το επιχείρημά τους να δίνουν τα έργα σε ιδιώτες. Άμα υποβαθμίσουν. Άμα τα υποβαθμίσουν. Θα έχετε προσέξει. Θα έχουν πολλαπλάσια επιχειρήματα σε πολλαπλάσιες περιπτώσεις να λένε τώρα πρέπει να το δώσουμε στον ιδιώτη με 40 εκατομμύρια. Θα έχετε προσέξει ότι συνήθως πριν γίνει κάτι υπάρχει μια καμπάνια απαξίωσης του χώρου που βέβαια θέλουμε να επιτεθούμε. Δεν έχει έρθει ακόμα σε εμάς αυτό στα ερευνητικά κέντρα. Μάλλον θα πρέπει να την περιμένουμε. Ότι σιγά πώς σιγά θα πείσεις να τον Έλληνα ότι είναι καλό για σένα να μην προβλέπω τους σεισμούς? Δηλαδή, τι καμπάνια να κάνουν για να πάνε να τους πείσουν αυτό? Ότι είναι τεμπέληδες. Ότι είναι τεμπέληδες. Τίποτα τεμπέληδες, κοπρίτες και αντιπαραγωγικοί. Και αυτό. Βέβαια, πραγματικά δεν υπήρξε ποτέ μια συντονισμένη ερευνητική πολιτική στην Ελλάδα. Συντονισμένη εννοώ από την πολιτεία. Με τα κατάλληλα όργανα που θα έπρεπε να έχει. Η όποια ερευνητική πολιτική γινότανε και οι όποιες ερευνητικές πρωτοβουλίες ήταν πρωτοβουλίες ατόμων, Ινστιτούτων ή κέντρων. Και βέβαια τα δημοσίου δικαίου κέντρα, τα τέσσερα αυτά, είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα γενικά στην εξέλιξη και την ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα. Και είναι. Εντάξει, τα ερευνητικά κέντρα είναι αυτά τα οποία προβάλλουν τη χώρα όχι απλώς επιτυχημένα στο εξωτερικό. Είμαστε στην αιχμή του δόρατος. Και κάτι το οποίο. Και γι' αυτό και συνέχεια μας θέλουν σε συνεργασίες και φτιάχνουμε και εμείς προγράμματα δικά μας και βάζουμε άλλους ξένους σε συνεργασίες. Είμαστε στην αιχμή του δόρατος. Μεταξύ των. Παρότι η χώρα μας είναι μικρή, παρότι δεν έδινε και δεν δίνει χρηματοδότηση στην έρευνα, είμαστε πολύ μπροστά. Ναι, αλλά αυτά είναι χαρακτηριστικά μιας χώρας. Τώρα που θέλουμε να γίνουμε ένα προτεκτοράτο που θα εκτελούμε εντολές, δεν τα χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαγκελαρίου. Να είστε καλά. Ράδιο Νέος 98,9, εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να μας φιλοξενούν οι εργαζόμενοι του ΕΛΚΕΘΕ, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Στο πάνελ μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Κιόρογλου, ο αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων. Και κύριε Κιόρογλου, εσείς δώστε την πάσα, αν θέλετε, στον πρόεδρο με την Κρήτη. Θα προσπαθήσουμε τώρα τεχνικά για να κάνουμε ένα πείραμα στον αέρα. Να γεφυρώσουμε αποστάσεις, ναι. Άλλο ένα θαύμα του ΕΛΚΕΘΕ. Ναι, ας είμαστε λίγο τεχνολογικά αυθόρμητοι. Ναι. Ας το πούμε έτσι. Αυθόρμητοι. Μανώλη, μ' ακούς? Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορείς να, σαν πρόεδρος του Συλλόγου, να μιλήσεις. Ο Μανώλης Στεφανάκης, πρόεδρος Μανώλη Στεφανάκη. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ θέλω να πω δύο-τρία πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι πέρα από όλα τα προβλήματα που είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, έχουμε κι άλλο ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών κατέχει δύο εκτάσεις φιλέτο. Η μία είναι στην πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, ναι, και η άλλη είναι στον Άγιο Κοσμά, στο Ελληνικό. Ναι. Μέσα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ψηφίστηκε, ναι, να πουληθεί 758 στρέμματα που ανήκουν στην πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, και μέσα εκεί υπάρχουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με το Ελληνικό, που τώρα πουλάνε την έκταση του Ελληνικού και στον Άγιο Κοσμά δουλεύουν 70 συνάδελφοί μας. Χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη από την πολιτεία τι θα γίνουν όλοι αυτοί. Το άλλο που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι πέρα από τις αξιολογίες της διεθνής που έχουμε περάσει από κριτές τα τελευταία 7-8 χρόνια, στην τελευταία αξιολόγηση που διάταξε Υπουργός Παιδείας μέσω μια εταιρείας της RAND, τα συμπεράσματα και στήγησε 90.000 ευρώ,
Τα συμπεράσματα που έβγαλε η εταιρεία αυτή είναι ότι το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο ερευνητικός ιστός της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει από την πολιτεία τακτική εθνική χρηματοδότηση. Ενώ οι ερευνητές σε όλα τα ερευνητικά κέντρα χτυπάνε ευρωπαϊκά προγράμματα, το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι ότι εξαρτώμαστε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν υπάρχουν εθνικά προγράμματα ώστε να υποστηρίξουν την έρευνα στη χώρα. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γενικό Γραμματέα και την κυρία Υπουργό να μας πει ποια είναι η εταιρεία Planet που γράφει τον νόμο για την έρευνα και τι σχέση έχει αυτή η εταιρεία με τον Υφυπουργό Οικονομικών, κύριο Οικονόμου. Ξανά κύριε Στεφανάκη, ξανά. Ποια είναι η εταιρεία Planet, ναι, που γράφει τον νόμο για την έρευνα? Πώς το ξέρετε και... αυτό, έχει δημοσιευθεί, έχετε κάποιο ΦΕΚ, πώς το ξέρετε? Όχι, δεν έχω ΦΕΚ. Αυτά ακούγονται. Ωραία. Μέσα στο Υπουργείο. Ωραία, ναι. Και ποια η σχέση της εταιρείας με τον κύριο Οικονόμου? Και πώς είναι δυνατόν να πληρώνεται μια ιδιωτική εταιρεία για να γράφει νόμους για την έρευνα και να αξιολογεί ερευνητικά κέντρα? Και να συμπληρώσω με τη ΡΑΝΤ, όταν αυτά τα συμπεράσματα είναι δημόσια, το είπαμε στο Γενικό Γραμματέα ότι αυτά που πάτε να κάνετε δεν σας τα λέει ούτε οι κριτές, οι διεθνείς, ούτε η εταιρεία που βάλατε να μας αξιολογήσει. Πώς είναι δυνατόν? Εσείς τους πληρώσατε με 90.000 ευρώ να κάνουν αυτά τα πράγματα. Και συνεχίζεται η απάντηση του Γενικού Γραμματέα μπροστά σε 7 άτομα, ήταν σιγά να μην τους πάρουμε υπόψη, εφόσον το συμπέρασμα αυτό είναι δικό μου, εφόσον η ΡΑΝΤ δεν τους έβγαλε τα συμπεράσματα που θέλανε, γιατί να τη λάβουν υπόψη του? Απλώς πετάξανε 90.000 ευρώ. Κύριε Στεφανάκη, συγχωρήστε με, μ' ακούτε καλά όπως σας ακούω και εγώ σας ακούω μια χαρά. Ναι, σας ακούω. Ναι. Κύριε Στεφανάκη, λίγο να το καταλάβουμε. Έχουν βάλει μια ιδιωτική εταιρεία να κάνει αξιολόγηση των ακόμη μέχρι σήμερα δημοσίων ερευνητικών κέντρων. Λοιπόν, η ΡΑΝΤ υπάρχει, την πληρώσανε αυτή. Αυτή η εταιρεία είναι μια διεθνής εταιρεία που αξιολογεί πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Αξιολόγησε όλο τον ερευνητικό ιστό. Ωραία. Αυτή την εταιρεία την πληρώσανε. Τα συμπεράσματα είναι... θα σας αναφέρω επιγραμματικά μερικά συμπεράσματα που έχει βγάλει η εταιρεία. Συγχωρήστε με, για να το καταλάβω, η αξιολόγηση έγινε εν ώψη του νομοσχεδίου που θα φέρουν για τη συρρήκνωση ή γίνεται τακτικά κάθε χρόνο αξιολογούνται τα ερευνητικά κέντρα? Τα ερευνητικά κέντρα έχουν αξιολογηθεί τα τελευταία 8 χρόνια, 5 φορές. Ναι. Έχουν χρηματοδοτηθεί αρκετά από αυτά και με αριστεία. Ναι. Λοιπόν, η τελευταία αξιολόγηση διατάχθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, ναι, το 2011. Για να αξιολογεί συνολικά όλο τον ερευνητικό ιστό της χώρας. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα συμπεράσματα που έχει βγάλει η εταιρεία είναι εντυπωσιακά. Ναι, λοιπόν, οι αδυναμίες του ερευνητικού ιστού της χώρας, έλλειψη συντονισμού και αξιόπισης χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Λοιπόν, έλλειψη εθνικής στρατηγικής που οδηγεί σε έλλειψη προτεραιοτήτων και συνεχτικής ερευνητικής κοινότητας. Δεν υπάρχει στρατηγική για την έρευνα. Δεν υπάρχει στρατηγική. Έλλειψη ηθικών ισότητας. Έλλειψη κρίσιμης μάζας σε ορισμένους τομείς. Λίγα κίνητρα για την προσέλκυση, διατήρηση καλών νεότερων ερευνητών. Πολύ γραφειοκρατία και μικροδιαχείριση. Ναι. Μικρή υποστήριξη για μεταβίβαση τεχνολογίας και έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας. Οι απειλές που έχουν τώρα όλος ο ερευνητικός ιστός της χώρας. Έλλειψη μεταρρύθμισης, περιορισμού του κρατικού προϋπολογισμού και του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Αυξανόμενος ανταγωνισμός για τη χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Οικονομικές δυσκολίες των ερευνητικών κέντρων. Χαμηλό ηθικό του προσωπικού. Γύραση των ερευνητών και περιορισμοί στις προσλήψεις προσωπικού. Όλα αυτά τα μέτρα δηλαδή που παίρνει η Τρόικα, που έχουμε πει στο 1:10 με απολύσεις προσωπικού, ναι, δεν καταστρέφουν αυτό που ήδη έχουμε πετύχει τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά υποθηκεύουν και το μέλλον της χώρας. Ναι. Και αφού τα έβγαλε όλα αυτά, φυσικό είναι να πούνε τώρα σιγά μην τη λάβουμε υπόψη. Ναι, αυτό ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως.
Για την εταιρεία Planet τώρα, για να το καταλάβουμε πάλι, συγγνώμη. Καταρχάς, τι έχει. Εγώ ένα ερώτημα θέτω. Ναι. Ποια είναι η εταιρεία Planet και τι δουλειά έχει. Να, αν είναι σωστές οι πληροφορίες, ας βγουν να το διαψέσουν. Ναι. Να δούμε τι γίνεται. Πώς γράφει αυτή η εταιρεία τον καινούριο νόμο. Μα ποια είναι η συμμετοχή στον καινούριο νόμο. Και ποια είναι η συμμετοχή της εταιρείας στη συγχρονεύση των Ινστιτούτων. Όχι, γιατί ο Υπουργός σε Σύνοδο Πρόεδρων βγήκε και είπε ότι είσαστε 55 ερευνητικά κέντρα, πρέπει να μείνετε 31 Ινστιτούτα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν σχέδιο. Κύριε Στεφανάκη, συγγνώμη, το περνάμε σαν να το περνάμε στον Τούκου το ότι μια ιδιωτική εταιρεία γράφει τον νόμο. Δηλαδή, πω, αυτό τι είναι φυσιολογικό τώρα πάλι. Θέλω να πω ότι το περνάμε Εμείς δυστυχώς δεν περνάμε τίποτα στον Τούκου. Άλλοι περνάνε στον Τούκου. Εμείς δυστυχώς δεν περνάμε τίποτα στον Τούκου. Και κάποιοι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους παίζουν με τις ζωές ανθρώπων που προσφέρουν σε αυτή τη χώρα. Πάντως, επειδή θα το ψάξουμε και εμείς, η δική σας πληροφορία είναι ότι υπάρχει μια ιδιωτική εταιρεία Planet που συντάσσει το νέο νομοσχέδιο. Και εισηγείται τις συγχρονεύσεις. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Και με τα δύο φιλέτα επίσης, πολύ ενδιαφέρον. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Όχι μόνο θα σας μειώσουν τη χρηματοδότηση που θα το βαφτίσουν επιδότηση, αλλά σας παίρνουν και τα κίνητα που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε τουλάχιστον προς το συμφέρον των κέντρων. Μα είναι δημόσια κίνητα αυτά. Ναι, θα τα πουλήσουν. Ναι, κύριε Στεφανάκη, σας ακούμε. Ναι, ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε κάνει ένα petition site, έχει περίπου 4.000 υπογραφές από όλα τα μέρη του κόσμου, επιστήμονες, διευθυντές, πρόεδροι ερευνητικών κέντρων από όλο τον κόσμο, γράφουν την άποψή τους για όλη αυτή την ιστορία που γίνεται για το ΕΛΚΕΘΕ. Εμείς το κάναμε για το ΕΛΚΕΘΕ. Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα. Λοιπόν, το πρώτο είναι οι περικοπές κονδυλίων στο ΕΛΚΕΘΕ είναι μειοποιητικές δεδομένης της εξάρτησης της Ελλάδας από τη θάλασσα σαν πηγή απασχόλησης, καινοτομίας και εισοδήματος μέσω βιομηχανιών όπως ο τουρισμός, η αλία και οι υδατοκαλλιέργειες, παρατηρεί ο Dr. Tim Dempster, University of Glasgow. Δηλαδή, καταστρέφουν το εργαλείο που βασίζεται η ανάπτυξη της Ελλάδος πάνω σε τρεις πολύ σημαντικούς πρωτοπαραγωγικούς τομείς που έχει η χώρα. Ναι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κάση, και καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Δώστε μας λίγα δευτερόλεπτα. Κύριε Κιώρογλου, τι μας λέγατε, ότι έχουν έρθει εδώ καταρχάς, είχατε διαβεβαιώσεις πολιτικών προσώπων ότι δεν θα γίνει τίποτα, ότι αυτά που ζούμε σήμερα δεν θα ερχόντουσαν ποτέ. Είχατε στο παρελθόν τέτοιες διαβεβαίωσεις? Είχαν επισκεφτεί εδώ που κάθεστε, σε αυτές τις θέσεις, καθόντουσαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ προεκλογικά. Ναι. Ήταν ο κύριος Σαχινίδης. Ο Σαχινίδης που καθότανε? Νομίζω εδώ στη θέση μου καθότανε. Ωραία. Στη θέση σας μάλλον καθόταν ο κύριος Χρυσοχοίδης και στη μέση νομίζω ο κύριος Κατσιφάρας. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κολοτούμπας από τους τρεις τώρα, ναι. Σύμφωνα με τις τελευταίες τους δηλώσεις. Είχαν έρθει εδώ πέρα να μας μιλήσουν. Ήταν όπως τώρα καλή ώρα τηλεκόμφερενς. Μιλήσανε και με την Κρήτη. Ναι. Και είπανε, δεσμευθήκανε δηλαδή, ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει τον δημόσιο χαρακτήρα, να το μετατρέψει σε ιδιωτικού δικαίου το κέντρο. Δεν ναι. Το αλλάξει το ΠΑΣΟΚ, το τρώει και το αλλάζει. Ναι, σωστά. Σωστό. Εγώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα ευθέως, ότι εάν, σαν αποτέλεσμα όλης αυτής της πολιτικής, μέσα σε λίγα χρόνια το ΕΛΚΕΘΕ εκμηδενιστεί ή στην ουσία υπάρχει μόνο σαν όνομα και γίνει κανένα ατύχημα με κανένα ελικόπτερο, δεσμεύονται οι. Αυτοί οι κύριοι. Οι ηθήνοντες ότι θα πάνε να κάνουν μακροβούτι για να το πιάσουν. Όχι, κύριε Κιώργο, θα το δώσω σε έναν ιδιώτη με 40 εκατομμύρια ευρώ έργο. 40 εκατομμύρια. Τόσο φθηνά. Τόσο φθηνά. Γι' αυτό δεσμεύονται. Εδώ που καθόσουν εσύ, καθόταν ο Κατσιφάρας. Και τι θες τώρα να κάνεις. Εγώ είχα Χρυσοχοίδη στη δική μου θέση. Ο κύριος Κάσης, κύριε Κάση, ιδιότητά σας. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Δημήτρης Κάσης ονομάζομαι. Είμαι φυσικός ωκεανογράφος. Επειδή οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του προγράμματος Ποσειδώνα δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα, ήρθα εγώ να σας πω δύο λόγια. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι λίγος, οπότε θα είμαι σύντομος. Θα μιλήσω για το πρόγραμμα του Ποσειδώνα, αυτή τη μεγάλη υποδομή έτσι, του κέντρου και της χώρας γενικότερα. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έτσι, πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά. Μέσω αυτού του προγράμματος έγινε η αφετηρία για την επιχειρησιακή οικειονογραφία στην Ελλάδα.
Ξεκίνησε από το 99 με μια μεικτή χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα ποσοστό από την Ελλάδα, και ουσιαστικά αποτελείται από ένα δίκτυο πλωτών παρατηρητηρίων τα οποία είναι κατεστημένα, είναι αγκυρωμένα σε διάφορες περιοχές στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 10 σταθμοί οι οποίοι παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών. 10 σταθμοί. Είναι με τη μείωση 9. Των εσόδων που θα έχετε με τα σχέδιά τους, πόσους θα μπορέσετε να συντηρήσετε? Ας πούμε πρακτικά τώρα ένα πράγμα που θα αντιμετωπίσουμε. Ναι, θα πάω σε λίγο σε αυτό. Να σας παρουσιάσω πρώτα το σύστημα, ποιο είναι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του. Αυτό αποτελεί το δίκτυο των πλωτών σταθμών, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πίσω από αυτό όμως υπάρχει και μια ολόκληρη υποδομή. Υπάρχει ένα υπολογιστικό σύστημα μέσα στο οποίο τρέχουν μοντέλα πρόγνωσης καιρού. Δηλαδή, ο Ποσειδώνας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, δεν είναι μόνο η παρακολούθηση των θαλασσών, είναι και η πρόγνωση που βγάζει. Όπου τρέχει το μετεωρολογικό μοντέλο, τρέχει το υδροδυναμικό μοντέλο, το κυματικό μοντέλο και το οικολογικό μοντέλο. Και ακόμα υπάρχουν και μια σειρά από υπηρεσίες στις οποίες παρέχει ο Ποσειδώνας, όπως είναι η διασπορά μιας πετρελοκυλίδας σε περίπτωση ατυχήματος, για να ξέρουμε πώς θα κινηθεί αυτό, και όπως και το μοντέλο που τρέχει για παρασυρώμενα αντικείμενα στη θάλασσα και έχει να κάνει με εφαρμογές σε ναυάγια και σε άλλα τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, αν υπάρχει μόλις του περιβάλλοντος από κάνα πετρελαιά, ας πούμε, που θα ρίξει στη θάλασσα, τώρα εσείς μπορούσατε να εντοπίσετε το μέγεθος της καταστροφής. Δεν έχει να κάνει τόσο με τον εντοπισμό, όσο έχει να κάνει με την εξέλιξη. Με την εξέλιξη. Με το πώς θα κινηθεί η πετρελοκυλίδα, πώς θα γίνει η διάχυσή της και ώστε οι αρμόδιες αρχές. Άρα βοηθάει τους πετρελαιάδες, ρε παιδί μου. Είναι μια ασφαλιστική δικλίδα που δεν θα υπάρχει πλέον το ΕΛΚΕΘΕ για τους πετρελαιάδες μας. Προσπαθώ να βρω λόγους. Η κοινωνία, παιδί μου, που βοηθάει. Το πετρελαιά βοηθάει η νέα αλλαγή, τώρα που δεν θα υπάρχει αυτό, που θα μαραζώσει το πρόγραμμα. Ναι. Τέλος πάντων, είναι μια σειρά από υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Καταρχήν, θέλω να σας πω το εξής, ότι για την Ελλάδα είναι ένα κολοσσιαίο πρόγραμμα, μια κολοσσιαία υποδομή. Και προφανώς η Ελλάδα, που είναι και μια κατεξοχήν έτσι θαλάσσια χώρα και νησιωτική, και η θάλασσα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και οικονομικά και κοινωνικά στη ζωή των απλών ανθρώπων, από τους ναυτικούς, από αυτούς που δουλεύουν στη θάλασσα, τους ψαράδες, τον κόσμο που ζει στην παράκτεια ζώνη. Ένα σύστημα σαν το Ποσειδώνα είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει. Θα ήθελα να πω ότι για το χώρο της Μεσογείου είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα. Έχουμε σταθμούς αυτή τη στιγμή οι οποίοι είναι αρκετά εξελιγμένοι, και για ακόμα και να τους συγκρίνουμε με χώρες πολύ πιο ανεπτυγμένες στη θαλάσσια έρευνα από τη Ελλάδα. Ειδικά για την Ανατολική Μεσόγειο είναι ίσως το σημαντικότερο τέτοιο σύστημα παρακολούθησης που υπάρχει. Και αυτό που επιτελεί ο Ποσειδώνας είναι ένα καταρχήν κοινωνικό έργο, γιατί τα δεδομένα του και οι προγνώσεις που κάνει για τη θάλασσα είναι ελεύθερες προς τους χρήστες και προς την κοινωνία. Μέσα από την ιστοσελίδα του Ποσειδώνα, η οποία έχει και εξαιρετικά μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι κάποιες αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες το μήνα οι οποίοι μπαίνουν στη σελίδα μας. Είναι το μοναδικό σύστημα που παρέχει πρόγνωση για τη θάλασσα, δηλαδή πρόγνωση για τον κυματισμό και γενικότερα τον καιρό στη θάλασσα. Και θα έρθω τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε πριν. Ο Ποσειδώνας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος. Αλλά μέσω του Ποσειδώνα, σαν όχημα, ας πούμε, το Ποσειδώνα σαν όχημα, το ΕΛΚΕΘΕ έχει καταφέρει να μπει σε μια σειρά από προγράμματα ευρωπαϊκά, να πάρει χρηματοδοτήσεις οι οποίες είναι πολλές φορές παραπάνω από το κόστος του ίδιου του συστήματος. Ναι. Ουσιαστικά, για να πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, ένα πρόγραμμα που συμμετέχουμε τώρα και το οποίο λύγει και θα ξεκινήσει το δεύτερο σκέλος του προγράμματος αυτού, είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δεδομένων, των θαλάσσιων δεδομένων που μετρούνται για όλη τη Μεσόγειο. Ναι. Ουσιαστικά, δηλαδή, δημιουργούμε μια τέτοια βάση δεδομένων και είμαστε το κέντρο για όλα αυτά τα δεδομένα που μαζεύονται από τις χώρες της Μεσογείου, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Θα ήθελα ακόμα να πω κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Όσες φορές βρισκόμαστε στο εξωτερικό και μιλάμε
με τους αντίστοιχους συναδέλφους μας, φυσικούς οκεανογράφους, χημικούς, βιολόγους που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, μας ρωτάνε αυτό το σύστημα που έχετε, το τόσο εντυπωσιακό, με τους σταθμούς, τα μοντέλα που τρέχουν, τα συστήματα κτλ. Πόσα άτομα, ας πούμε, δουλεύετε και τι χρηματοδότηση υπάρχει. Μόλις ακούνε την απάντηση, πραγματικά δεν το πιστεύουν. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν με το ζόρι να είναι διψήφιος αριθμός ανθρώπων που εργάζονται πάνω σε αυτό, όπου κάνουμε, ο καθένας κάνει από 15 διαφορετικές δουλειές για να το συντηρήσουμε. Και η χρηματοδότηση είναι αστεία. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι δεν έχει έρθει καν η χρηματοδότηση για το 2010. Η χρηματοδότηση που οφείλει το ελληνικό κράτος για τη συντήρηση του συστήματος. Δεν έχει έρθει. Αυτή τη στιγμή, να ξέρω ότι οι σταθμοί είναι όργανα, έχουν πολύ ακριβά όργανα τα οποία βρίσκονται στη θάλασσα, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και οι οποίοι θέλουν το λιγότερο κάθε εξάμηνο να συντηρούνται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι έχει περάσει σχεδόν χρόνος που δεν έχουμε καταφέρει να πάμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα έξοδα για τη συντήρηση είναι αρκετά και δεν μπορεί να τα καλύψει κάποιος από κάποιο πρόγραμμα που έχει. Πρέπει να έρθει κρατική χρηματοδότηση για αυτό το πράγμα. Είναι σαν να έχουμε ρίξει αυτή τη στιγμή στη θάλασσα κάποια εκατομμύρια ευρώ και τα οποία είναι εκεί. Άμα η χρηματοδότηση τώρα δεν πρακτικά έρθει, το έχετε υπολογίσει που δεν θα έρχεται η χρηματοδότηση. Να έχουμε υπολογίσει πόσους σταθμούς από τους 9-10 που λειτουργούν τώρα θα μπορέσουμε να συντηρήσουμε. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη μελέτη και να δούμε τι άλλου είδους χρηματοδότηση θα μπορούμε να έχουμε γι' αυτό. Πάντως, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο να κρατήσουμε αυτό το δίκτυο ζωντανό όσο έχει τώρα χωρίς την χρηματοδότηση που υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάση. Μάθαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για το πρόγραμμα Ποσειδώνα. Πολύ ενδιαφέροντα. Σήμερα η εκπομπή βγαίνει μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Να ευχαριστήσουμε για πολλωστή φορά τους εργαζόμενους που μας κάλεσαν εδώ και τους επιστήμονες που μοιράζονται μαζί μας τη γνώση τους. Ένας από αυτούς, ο κύριος Γιαλαμάς, Γιάννης Γιαλαμάς, χημικός μηχανικός. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαλαμά. Γεια σας. Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και συζήτηση που έχουμε ανοίξει. Θα μας μιλήσετε για υδατοκαλλιέργειες. Ναι, άλλο ένα αντικείμενο του ΕΛΚΕΘΕ. Ναι, είναι ένα από τα επιστημονικά Ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών που έχει δράσει στο χώρο της καλλιέργειας των ψαριών. Το Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών βρίσκεται σε δύο σημεία στην Ελλάδα. Ένα στον Άγιο Κοσμά που έχει τα ωραία προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε σχέση με το ελληνικό και το μέλλον του. Είναι συνυφασμένο από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και με το μέλλον του ελληνικού και στο οποίο έχουμε αρκετά καλή δράση με την έννοια ότι έχουμε καλές σχέσεις με τον Δήμαρχο του ελληνικού και το πρόβλημα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών είναι στο γενικότερο πρόβλημα των Δήμων της περιοχής και στο μέλλον που ετοιμάζεται για την περιοχή αυτή που ακούμε διάφορα. Το άλλο κομμάτι του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών βρίσκεται στις Γούβες, στο Ηράκλειο της Κρήτης και οι δραστηριότητες έχουν επιμεριστεί εν πολλής. Γενικά, μιλώντας για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών, πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι είναι μία από τις σημαντικές δραστηριότητες, γιατί από τις αρχές του 90 η Ελλάδα με την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών έχει φτάσει να έχει το 50% της παραγωγής καλλιεργούμενων ψαριών στην περιοχή της Μεσογείου. Είναι δηλαδή ένας... Το 50% ναι, της Μεσογείου το έχει η Ελλάδα. Ναι. Έχει, και είναι φοβερό. Είναι φοβερό το ότι δηλαδή αποτελεί έναν από τους πιο μεγάλους εξαγωγούς κλάδους. Όχι σε μέγεθος μεγάλους, αλλά σαν είδος. Ναι. Αυτό είναι απόρρια του προβλήματος διατροφής. Η διατροφή είναι, αλλά δεν έχει εξελιχθεί, θα αποτελέσει μία από τις μεγάλες επαναστάσεις του 21ου αιώνα. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Γιατί βλέπουμε ότι η θάλασσα έχει συγκεκριμένα όρια. Ναι. Η θάλασσα υφίσταται όλες τις επιβαρύνσεις ρήπων κλπ. Ναι. Η ποσότητα του αλλιευόμενων ειδών αυξάνεται, άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή μείωση. Γι' αυτό και ακολουθούνται ένα σωρό πολιτικές για το θέμα της αλληλείας, γι' αυτό έχουμε και εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό δίνονται και χρήματα.
Οπότε αυτή τη στιγμή η αντίρροπη τάση, ναι, ώστε να ισορροπήσει αυτή η κατάσταση είναι η υδατοκαλλιέργεια κάποιων ειδών. Άρα μας περιγράφεται το πόσο ζωτική σημασία είναι αυτό το αντικείμενο τώρα. Και για την επιβίωσή μας, ίσως κάποια στιγμή θα έρθει η εποχή που θα λέμε ευτυχώς που είχαμε αναπτύξει τις υδατοκαλλιέργειες. Με την έννοια ότι. Αυτή την πολιτική. Καλά. Α, θεωρητικά, ναι. Μέχρι πριν Παπαδήμου εποχή. Γιατί ενώ το μοναδικό άγριο είδος και βιολογικό αυτή τη στιγμή είναι το ψάρι που υπάρχει στις θάλασσες. Οι θάλασσες έχουν περιορισμένο όγκο, ενώ ο όγκος του πληθυσμού της γης συνεχώς αυξάνεται. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή θα ήταν θαυμάσιο να υπήρχε άφθονο ψάρι, όπως θα ήταν θαυμάσιο να είχαμε αγελάδες και ζώα να βόσκουν στα χωράφια μας. Αλλά επειδή αυτό δεν γίνεται και βλέπουμε σε όλα τα είδη, τα επίγεια, υπάρχουν η μεγαλύτερη ποσότητα προέρχεται από την από το σταυλισμένα ζώα, το ίδιο γίνεται και εν μέρει και στη θάλασσα. Το ζήτημα είναι λοιπόν αν γίνεται σωστά, άμα γίνεται με σωστούς όρους, άμα βάζει στόχους βελτίωσης αυτής της κατάστασης, και αυτός είναι ο ρόλος του ενός επιστημονικού κέντρου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε τους εξής στόχους του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσιών Ερευνών στο τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Επειδή τα τελευταία χρόνια με την μεγάλη αύξηση της παραγωγής των ψαριών και με πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί στα θέματα των πρώτων υλών, έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή. Ναι. Η τιμή του ψαριού, το βλέπουμε, ναι, στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Μη τσιπούρας, η τιμή λαβρακιού. Έχει φτάσει σε εξευτελιστικά ήδη. Σε εξευτελιστικά μεγέθη. Ναι. Αυτό οδηγεί σε μια τάση συρρήκνωσης. Ναι. Σε μια τάση εξαγοράς, σε μια τάση προβληματική. Γιατί όταν ένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να βγει, τι θα κάνει. Εδώ λοιπόν παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο επιστήμονας στο να τον βοηθήσει σε αυτά τα προβλήματα. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών, ένα από αυτά που κάνει είναι στην πολιτική του, στην υδατοκαλλιέργεια, διαφοροποίηση της παραγωγής με εισαγωγή νέων ειδών και νέων προϊόντων. Δηλαδή, τα συνήθως παραγόμενα τσιπούρα και λαβράκι ήδη πρέπει να επεκταθούν, να γίνουν περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή αυτό κάνουμε. Υπάρχει έρευνα για το γκρανιό, υπάρχει για το φαγκρί, υπάρχει για το μητάκι, υπάρχει και ένα σωρό άλλα είδη. Άλλη μια αντίφαση της λογικής αυτής που ακολουθούμε, της Τρόικας, ναι. Αυτή η λογική είναι πολυεπίπεδη και τα αποτελέσματά της παρομοίως. Άλλη προσπάθεια που κάνουν το Ινστιτούτο μας είναι να βελτιώσει τους παραμέτρους παραγωγής και την ποιότητα των εκτρεφόμενων ειδών. Δηλαδή, να βελτιώσει την τροφή. Το κομμάτι που βρίσκεται στην Αθήνα των υδατοκαλλιεργειών κυρίως ασχολείται με αυτό το κομμάτι, με το τμήμα της διατροφής. Βελτίωση δηλαδή της ποιότητας διατροφής και της εισαγωγής νέων στοιχείων. Δηλαδή, όσο υπάρχει διατροφή στην οποία μπορεί να υποκατασταθεί ένα κομμάτι της τροφής των ψαριών, όχι από ζωικά, αλλά από φυτικά είδη. Ναι. Είναι ένας επαναστατικός και πολύ σημαντικός τομέας. Ναι, και κατανοητό. Και με συνεχή πειράματα και προγράμματα ερευνάται. Έχουμε προχωρήσει σε τεχνολογικές καινοτομίες στη διαδικασία της παραγωγής. Σε καινοτομίες που αφορούν τεχνολογίες εκολαπτογυρίων, αυτοματοποιημένων μεθόδων για τις εκτροφές και ύπαρξη γόνου, προϋπόθεση για κάθε δραστηριότητα υδατοκαλλιεργειών. Έχουμε αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό έργο. Εκπαιδευτικό έργο για ενημέρωση στο σχολείο. Έρχονται παιδάκια και βλέπουν το ψάρι πώς βρίσκεται σε χώρο των υδατοκαλλιεργειών. Έρχονται και βλέπουν φοιτητές το τι μηχανήματα έχουμε. Έρχονται και κάνουν διπλωματικές. Έρχονται και κάνουν διδακτορικά. Δηλαδή, η σχέση μας με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που είναι και αυτά νηπί ΔΔ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 Δ
Είναι βέβαιο, γιατί είναι πολύ περίεργο το ότι μέσα στο χώρο της Ευρωζώνης, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, δεν υπάρχει δεύτερη χώρα που να μην έχει δημόσια έρευνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στις 27 δεν είμαι σίγουρος. Ναι, στις 17 όμως... Στις 17 δεν υπάρχει. Αυτό κάτι λέει. Γιατί? Μπορείτε να μου πείτε,
Γιατί αυτό που λέτε τώρα επιβεβαιώνει άλλη μια φορά αυτό που φωνάζει ο Καζάκης, ότι η Ελλάδα είναι μόνο η αρχή. Είναι το πείραμα για μια πολιτική που θα επεκταθεί στην Ευρωζώνη, αλλά μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Ναι, πάντως αυτή η επισήμαση που κάνετε είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραίο ερώτημα για την κυρία Διαμαντοπούλου. Η οποία όταν γαλλικοκειμενοποιείται, συνάδελφος μηχανικός. Ποιο μοντέλο ακολουθείτε, ποια άλλη χώρα που το κάνει αυτό. Και γνωρίζει την εξίσωση, Μπερνούλη. Γι' αυτό τη ρωτάω. Μπορεί να βρει αυτή τη στιγμή έναν ιδιώτη που να δίνει μία δραχμή για να βελτιωθεί μετά από 150 χρόνια αυτή η εξίσωση. Ακριβώς. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν χωρίς να παίρνουν δραχμή. Αλλά αυτό του συστήματος που προείσταται, το εκπαιδευτικού και ερευνητικού, η κυρία Διαμαντοπούλου, με τη νέα μορφή που τίνει να πάρει, από πού θα βρεθεί το κίνητρο, δηλαδή για μια βασική έρευνα η οποία είναι, το ξέρει πολύ καλά η ίδια, απαραίτητη για να προχωρήσει η κοινωνία, όχι η επιστήμη, γιατί οι τεχνολογικές εφαρμογές μετά με την εξέλιξη είναι της επιστήμης, για να υπηρετούν την κοινωνία. Ναι. Αυτές είναι. Κοιτάξτε που να δείτε που πρέπει να αναλύσουμε τα αυτονόητα τώρα, έτσι για να καταλάβουμε. Αυτό είναι το φοβερό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιάλαμα. Εκτός αν θέλετε κάτι άλλο για να ολοκληρώσετε. Πάντως, μας περιγράψατε πολύ ενδεικτικά. Η εικόνα μας περιγράψατε είναι πολύ ενδεικτική. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά που είναι πολύ γνωστά. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε και πράγματα που είναι γνωστά στον χώρο της ιατρικής. Για την αξία των ωμέγα λιπαρών, των πολυακόριστων. Των ωμέγα 3, δηλαδή, και των πολυακόριστων ουσιών. Που αυτές είναι στο λίπος των ψαριών. Είτε είναι φυσικά καλλιεργήσιμο, είτε μία, αλλά επειδή στον τομέα των καλλιεργήσιμων που μιλάμε, είναι καθοριστικός παράγοντας για την υγεία της καρδιάς. Για την υγεία της καρδιάς και του κυκλοφοριακού συστήματος. Από τον κύριο Τριχόπουλο μέχρι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της EFSA, European Food Safety Authority. Καλησπέρα σας, κύριε Τζερπέ. Την ιδιότητά σας μόνο. Ερευνητής, ιχθυολόγος στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ. Ιχθυολόγος, άρα για ληφτική παραγωγή θα μας μιλήσετε. Ναι, θα σας μιλήσω λίγο για τα ζητήματα που απασχολούν εμάς στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, που είναι θέματα καθαρά της αλιευτικής έρευνας. Και τι εννοώ αυτό, δηλαδή ασχολούμεθα με ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των αλιευτικών μας πόρων, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων, των ιχθυοαποθεμάτων των θαλασσών μας, πόσο μπορούμε να ψαρέψουμε, πότε μπορούμε να ψαρέψουμε, με ποιους τρόπους μπορούμε να διατηρήσουμε την αειφορία των θαλάσσιων αποθεμάτων μας. Α, για να μην εμποδίσουμε την αλυσίδα. Δηλαδή εσείς ερευνάτε το ποια είναι τα όρια τα αλιευτικά. Για να μην ένα κομμάτι είναι αυτό ακριβώς. Την ισορροπία, συγγνώμη, αυτή την έξι έψαχνα. Ναι, ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων μας. Πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε ορθολογικά, ώστε να τα διατηρήσουμε. Κύριε αυτό, Τζερπέ, αυτό... συγγνώμη, κάθε τόσο ενοχλώ, διακόπτω τους επιστήμονες για να τονίζω κάποια πράγματα, να τα ακούει ο κόσμος, για να καταλάβουμε τι δεν τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό το τονίζω. Ακριβώς. Είναι ένα κοινό αγαθό αυτό που είναι ένας κοινός πλούτος στα αλιευτικά αποθέματα. Δεν ανήκουν σε κανέναν, όπως καταλαβαίνετε. Είναι σε όλη την κοινωνικός πλούτος. Και ένα άλλο σκέλος της δουλειάς μας έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση που έχει η αλία με το περιβάλλον. Δηλαδή, ποιες είναι οι επιπτώσεις της αλίας των αλιευτικών εργαλείων στο περιβάλλον και πώς μπορεί επίσης το περιβάλλον επηρεάζει την αλία, οι κλιματικές αλλαγές, πώς επηρεάζουν τα αλιευτικά αποθέματα, τι γίνεται με καινούργια είδη που λόγω κλιματικών αλλαγών εισβάλλουν στη Μεσόγειο. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν εμάς. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι πέρα από την έρευνα που κάνουμε σε αυτά τα ζητήματα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του ΕΛΚΕΘΕ, αντικείμενό μας είναι να συμβάλλουμε με μελέτες, παίζουμε συμβουλευτικό ρόλο μάλλον, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που νομοθετούν σε θέματα αλίας, μιλάω για τη Γενική Διεύθυνση Αλίας, ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός, προκειμένου να τους δώσουμε πληροφορίες σχετικές που θα τους βοηθήσουν να νομοθετήσουν με σωστό τρόπο. Δηλαδή, αυτό είναι ένα σκέλος το οποίο είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, ο συμβουλευτικός μας ρόλος. Βεβαίως, απολύτως.
Τώρα δεν ξέρω τι, σας έκανε λίγο ένα περίγραμμα το ποια θέματα μας απασχολούν. Δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ πως αυτό το κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε θα αφορούσε τον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να θεωρηθεί συρρυκνώσιμο να κάνω λογοπλάστης ο Κακλαμάνος. Εν πάση περιπτώσει να βρουν ότι εντάξει δεν μας χρειάζεται στο βαθμό που είναι ας το μικρύνουμε οι πολιτικοί μας, οι θύνοντες. Όντως, αυτό που μας περιγράφεται είναι κάτι που τους, σύμφωνα με τη λογική των υπουργών μας και των εντολών της Τρόικα, θα μπορούσε και να συρρυκνωθεί. Τι να τους πεις τώρα για να τους πεις. Ξέρετε τι συμβαίνει. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός, τον οποίο η Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια δεν τον τηρεί και μάλιστα έχει στηριχθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για αυτό το λόγο, που την υποχρεώνει να παρακολουθεί τα αλλιευτικά της αποθέματα και γενικότερα το θαλάσσιο περιβάλλον της σε σχέση με την αλία. Αυτό τον κανονισμό σε ένα μεγάλο ποσοστό, όσο υλοποιήθηκε μέχρι το 2008, τον υλοποιούσε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ναι. Αυτή τη στιγμή και τελικά και είναι κάτι το οποίο ένα κρατικό ερευνητικό ίδρυμα μπορεί να τον υλοποιήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να ιδιωτικοποιηθεί. Κύριε Τζερπέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Πάμε πρώτα στον κύριο Μαχιά, Θανάσης Μαχιάς, ιχθυολόγος, για να ολοκληρώσουμε την ενότητα που είχαμε αφήσει στη μέση πριν το διάλειμμα. Ναι, ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Σε όσα είπε πριν ο συνάδελφος, ο Γιώργος Τσερπές, ήθελα να συμπληρώσω ότι μία ακόμα δραστηριότητα του Ινστιτούτου μας της Αλίας είναι δράσεις και έργα τα οποία κάνουμε για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μέσα στη θάλασσα, όπως είναι η τεχνητή ύφαλη. Και για να συμπληρώσω και όλες να δώσω μία έμφαση σε αυτό που είπε πριν σε σχέση με τα προγράμματα με τον κανονισμό αλίας, τον οποίο οφείλουμε να εφαρμόζουμε και δεν εφαρμόζουμε, αυτό δεν είναι απλώς μόνο ότι δεν το εφαρμόζουμε. Σημαίνει απώλεια για τη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, όταν η χρηματοδότηση του κέντρου είναι περίπου απλά και μόνο τα διπλά λεφτά. Εμείς απλώς τα πετάμε και τα χαρίζουμε. Τα μισά τα πετάμε. Και δεν τα δίνουμε. Πολύ ωραία μας το είπατε. Το καλά και μας το είπατε. Και να συμπληρώσω και ένα. Από την εμπειρία σας, μια ερώτηση, συγγνώμη. Μας είπατε ότι ένα αντικείμενο είναι τεχνητή ύφαλη που βάζετε μέσα στη θάλασσα. Ποιος ιδιώτης θα έχει το ενδιαφέρον και το κίνητρο στη νέα εποχή που μας ετοιμάζουν να χρηματοδοτήσει μια τέτοια ενέργεια? Οποιονδήποτε τον πλήρωνε το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα σε σχέση με το ποιος επιστήμονας θα το παρακολουθούσε και θα έβλεπε τα πραγματικά αποτελέσματα. Αλλά ίσως δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι το θέμα μόνο της ιδιωτικής χρηματοδότησης ή πώς θα γίνει. Να σας πω μια εμπειρία μου. Από ιδιώτες, επειδή το Υπουργείο Γεωργίας είχε μια τέτοια χρηματοδότηση, οι ιδιώτες χρηματοδοτούσαν για να... Εμένα συγκεκριμένα, για να δω ποια είναι η κατάσταση του κόλπου, μην πούμε, τόπο της Άνω Αγουλινίτσας. Το πρώτο το οποίο μου είπανε, όταν ξεκίνησα να κάνουμε αυτή τη μελέτη, ήταν ναι, αλλά θέλω αυτό το χι εργαλείο να το βγάλεις ότι είναι κακό, ενώ το δικό μου είναι καλό. Έτσι, μπράβο. Είναι προφανές ότι... Καλά, προφανώς του είπα ότι δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα, εγώ θα βγάλω ποια είναι η κατάσταση των αποθεμάτων και αυτό από εκεί παίρνει πολιτική απόφαση. Αν εξαρτιόμουν όμως από τη χρηματοδότηση αυτού του νου, είναι ένα ερώτημα του τι ακριβώς θα έκανα. Η δουλειά μου αν εξαρτιόταν από αυτό, εκεί σας οδηγούν τους επιστήμονες, να έχετε τέτοια διλήμματα να αντιμετωπίζετε. Πολύ σωστά μας τα είπατε. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε, κύριε Μαχιά. Δεν έχω να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κάθε τόσο έτσι να ακούει ο κόσμος ένα-ένα τα στοιχεία που μας οδηγούν τη νέα εποχή για την έρευνα στην Ελλάδα. Να συνδεθούμε μια τελευταία φορά με την Κρήτη, να καλησπερίσουμε για άλλη μια φορά και τελευταία τον κύριο Στεφανάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να τελειώσω με μια ερώτηση πάλι προς τον Γενικό Γραμματέα και την κυρία Υπουργό, που κόπτονται γιατί εν μέσω οικονομικής κρίσης να μας βάλουν τάξη και να περικόπτουν τους μισθούς μας. Τι θα κάνει με τους 2 συνταξιούχους διευθυντές που έχουμε? Θα συνεχίσει να τους πληρώνει? Εδώ και ένα χρόνο έχουμε 2 συνταξιούχους διευθυντές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρά όλα τα έγγραφα του Συλλόγου δεν έχει γίνει τίποτα. Και ξαναρωτάμε, θα κάνουν τίποτα ή θα παραμείνουν? Αυτά είχα να πω. Κύριε Στεφανάκη, την άλλη φορά θα είστε παρόν.
με το φάκελό σας, με τα τόσα ενδιαφέροντα που έχει. Θα είστε εδώ στο ίδιο τραπέζι να είμαστε, θα το κανονίσουμε έτσι την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ποδάρα, στον Δημήτρη Ποδάρα, τον γραμματέα του Συλλόγου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως εγώ θα ήθελα έτσι λίγο πολύ να συνοψίσω ό,τι ακούσαμε στο ότι έχουμε μία πραγματικότητα μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε τον ερευνητικό ιστό, το ερευνητικό δυναμικό που δραστηριοποιείται σε όλα αυτά που ακούσατε μέχρι τώρα, από περιβαλλοντικά, ρυπάνσεις, υποθαλάσσιες έρευνες, υδατοκαλλιέργειες, διατροφή κτλ. Έχουμε τα ενιδρία μας που κοσμούν, νομίζω, τη χώρα ώστε να προβάλλουν το θαλάσσιο περιβάλλον στον απλό κόσμο, βοηθάνε στο να διαχυθεί με απλό τρόπο η γνώση στην κοινωνία. Και επίσης βλέπουμε να γίνεται και ένα εκπαιδευτικό έργο από τους ερευνητές με παραγωγή νέων επιστημόνων, δημιουργία νέων επιστημόνων με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, έρχονται στα εργαστήρια, βγαίνουν στις ωκεανογραφικές αποστολές, μαθαίνουν τη δουλειά, πώς μελετάς το θαλάσσιο περιβάλλον. Και απ' την άλλη έχουμε την πραγματικότητα της πολιτείας απέναντί μας. Με ένα 0,5% για την έρευνα, το οποίο δεν δίνεται όλο αυτό στα ερευνητικά κέντρα, είναι και στα πανεπιστήμια, με την έλλειψη, όπως περιγράφθηκε άριστα, της ερευνητικής πολιτικής για τη χώρα όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, μια χώρα που έχει ατελείωτα χιλιόμετρα ακτογραμμής και θάλασσα, Ιόνιο, Αιγαίο, Πέλαγος, όλα είναι γνωστά. Και δεν έχει μια στρατηγική που θα έπρεπε, πέρα από την χρηματοδότηση, να έχει κάθε χρόνο να σου λέει, να λέει στους επιστήμονες, στους θαλάσσιους, ότι θέλω, χρειάζομαι στοιχεία, χρειάζομαι να μελετήσω την παράκτεια ζώνη εκεί. Θα κάνω μια ολοκληρωμένη διαχείριση, γιατί αναπτύσσω αστικά κέντρα ή αγροτικά ή βιομηχανικά κοντά στην παράκτεια ζώνη, ώστε να μην έχουμε επιπτώσεις, να είναι αρμονικά δεμένα αυτά, να μελετάμε την υφαλοκρηπίδα, να μελετάμε τον υποθαλάσσιο πλούτο. Δεν υπάρχει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό θα περίμενε κανένας από μια πολιτεία πρώτα και απ' όλα. Για να υπάρχει και μια συνέχεια, αυτά τα περιγράφει και η Ραντ, όπως ανέφερε ο πρόεδρός μας, την οποία πλήρωσε, όπως είπαμε, για πρώτη φορά η ιδιωτική εταιρεία να κάνει τέτοιου είδους εκτίμηση και αξιολόγηση στο κράτος. Αλλά επειδή τα συμπεράσματα αυτά μάλλον δεν βολεύουν σε αυτή τη στιγμή, δεν ασχολείται καθόλου, δεν τα αναφέρει, δεν τα αξιοποιεί. Μα σας απάντησαν, δεν θα ληφθούν υπόψη, σιγά μην τα λάβουν υπόψη. Βεβαίως, αυτό ακριβώς. Επίσης, υπάρχει διαρκή ασυνέπεια στην εθνική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα, γιατί υπήρχε πάντοτε και μια εθνική συμμετοχή. Έδινε πάντα ένα ποσοστό από αυτό που θα έπρεπε να δώσει. Ένα μικρό, μάλιστα, ποσοστό. Επίσης, πρέπει να προσθέσουμε ότι δημιούργησε και εμπόδια τα τελευταία χρόνια με το να κολλήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διευθυντών στα Ινστιτούτα, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε απρόσκοπτα και σε διοικητικό επίπεδο, την εξέλιξη των ερευνητών που με τα χίλια ζόρια καταφέραμε να γίνουν τώρα πριν από λίγο και είχαν ήδη καθυστερήσει, την έλλειψη εξέλιξης για το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό που δουλεύει στα εργαστήρια για να μπορεί να νιώθει ότι έχει μια προοπτική και αποκτά και μια εμπειρία που είναι πολύ χρήσιμη στο πεδίο το εργαστηριακό και στην οργάνωση των προγραμμάτων. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την εξαγγελία περαιτέρω μείωσης μέσω και του νόμου, τη συμμετοχή του κράτους, τη όποια συμμετοχή, αυτή τη ελάχιστη, μηδαμινή συμμετοχή που περιγράψαμε, όσον αφορά στο δημόσιο κομμάτι τη έρευνα. Δηλαδή, να τα κάνουμε ιδιωτικού δικαίου, να μειώσουμε περαιτέρω την χρηματοδότηση, ιδίως στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, η χρηματοδότηση του κράτους αφορά αυστηρά μισθοδοσία. Παρότι από το Σύνταγμα και τους νόμους θα πρέπει να καλύπτει και λειτουργικές δαπάνες. Αυστηρά μισθοδοσία και αυτή θα την κόψουμε. Να μπούμε και στην εφεδρεία. Πρέπει να πούμε ότι
θέλουν στα πλαίσια, μας βάζουν το ίδιο τσουβάλι όλους, όλο το δημόσιο και λένε, ας πούμε, κατάργηση κενών οργανικών θέσεων με βάση το τελευταίο πολυνομοσχέδιο. Εδώ τι γίνεται, έχουμε οργανικές θέσεις οι οποίες είναι λιγότερες από το προσωπικό που απασχολείται, αλλά λόγω των νόμων δεν μπορείς να εντάξεις, ας πούμε, τους προσωποπαγείς σε αυτές τις κενές οργανικές θέσεις. Δεν είναι μια στρέβλωση, ας πούμε, ένας παραλογισμός. Υπάρχει το προσωπικό που χρειάζεται για να εκτελεστούν τα ερευνητικά έργα αυτή τη στιγμή. Και έχουμε μία άνοδο και στα προγράμματα. Και αυτό τιμά τους ερευνητές και τη δουλειά που κάνουν. Αλλά αυτή τη στιγμή λέει, κόψτε, πέστε μου πόσες οργανικές θέσεις έχετε, να κοπούνε. Και πώς θα λειτουργήσει από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να υπάρχει κατανομή αναγκών. Εμείς θέλουμε τη δημόσια έρευνα για τους λόγους που έχουν περιγραφεί, που τις περιέγραψε και ο Σωτήρης Κιόρογλου, ο αναπληρωτής, και ο πρόεδρος και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, γιατί έχει και ευαίσθητους τομείς που επίσης περιγράφηκαν πριν. Θέλουμε την ενεργό συμμετοχή του κράτους στο σχεδιασμό ερευνητικής πολιτικής, θαλάσσιας πολιτικής. Θέλουμε να είμαστε μαζί, να παρακολουθούμε μαζί τα θέματα τα περιβαλλοντικά, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ούτου καθεξής. Και φυσικά να υπάρξει ένας εσωτερικός κανονισμός που να μας δίνει τους κανόνες λειτουργίας μας, ένα οργανόγραμμα και να κατανεμηθεί το προσωπικό σε οργανικές θέσεις με βάση ένα σύγχρονο οργανόγραμμα. Αυτά θα ήθελα να πω. Ας ελπίσουμε να εισακουστείτε, κύριε Βουδάρα. Σας ευχαριστούμε εμείς για την παρέμβασή σας. Να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση με την Κρήτη, να γυρίσουμε εδώ στην Αθήνα. Και το λόγο έχει ο κύριος Σκουλικίδης Νίκος, γεωλόγος βιογεωχημικός. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ ανήκω στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων. Μάλιστα. Υπάρχει και Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, δηλαδή γλυκά νερά. Μάλιστα. Που ξεκινάει από τη μελέτη της βροχής και συνεχίζει με τα επιφανειακά νερά, τα ποτάμια και τις λίμνες. Σωστά. Με ένα κομμάτι των υπόγειων νερών που επικοινωνεί με τα επιφανειακά. Με τα μεταβατικά νερά είναι αυτά που είναι τα υφάλμηρα, ας πούμε, λιμνοθάλασσες κλπ. Και καταλήγουμε στα εκβολικά συστήματα στη θάλασσα. Το Ινστιτούτο αυτό είναι το μοναδικό Ινστιτούτο στην χώρα που ασχολείται με γλυκά νερά. Και μάλιστα από το μοναδικό. Το μοναδικό το οποίο ασχολείται με γλυκά νερά από πλευράς διεπιστημονικής προσέγγισης. Διότι τα προσεγγίζουμε τα νερά όχι σαν το υδάτινο δρόμο, αλλά και την συνολική λεκάνη απορροής. Δηλαδή το σύνολο των νερών που καταλήγουν μέσα στο ποτάμι ή στη λίμνη. Καλύπτει μια λεκάνη απορροής. Αυτή η λεκάνη απορροής έχει μέσα δραστηριότητες, έχει μέσα δάση, έχει μέσα γεωργία, έχει τα πάντα. Λοιπόν, εμείς κάνουμε μελέτη λοιπόν από πλευράς γεωγραφίας, από πλευράς γεωλογίας, από πλευράς βιολογίας και από πλευράς χημίας, αλλά και από αριθμητική προσομοίωση, δηλαδή μοντέλα. Με στόχο, ας πούμε, να κάνουμε διαχείριση νερών, μελετάμε τόσο τους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων, την υδρολογία, αλλά ακόμα και την βιολογία των ποταμών και των λιμνών, αλλά ακόμα και την κλιματική αλλαγή, πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή, τα φαινόμενα της ερημοποίησης, τα φαινόμενα των εντατικών αρδεύσεων, τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα σιγά σιγά να ξεραίνονται ποτάμια, τα οποία παλιότερα ήταν συνεχούς ροής ή και λιμνία ή και μικρές λίμνες. Επειδή αυτή η δουλειά έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι ένα μικρό Ινστιτούτο που με αρκετά δυναμικό, με μια συνεκτική ομάδα που προσπαθεί σε αυτό το χώρο και που έχει αναγκάσει το κράτος να αρχίζει να αποδέχεται και να δίνει δουλειές στο Ινστιτούτο αυτό, γιατί μέχρι τώρα οι δουλειές πηγαίνανε σε μη γνώστες του αντικειμένου, πηγαίνανε σε μελλοντικά γραφεία, πηγαίνανε σε άλλους φορείς, τέλος πάντων, οι οποίοι δεν είχαν την εμπειρία και όχι με επιστημονικά κριτήρια. Τώρα έχουν αναγκαστεί κάτω από την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οδηγιών. Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, οδηγία για τη βιοπικιλότητα κλπ. Να στραφούν σε εμάς. Ωστόσο, πολύ αισιόδοξο δεν ακούγεται, αφού ακούσαμε για συρρήκνωση Ινστιτούτο. Τα πέντε θα γίνουν τρία. Εσείς είστε στα τρία. Εμείς είμαστε ένα από τα τρία και δεν ξέρουμε ακόμα πού θα πάμε. Ψαχνόμαστε.
είναι τόσο απότομο και ξαφνικό το όλο, η όλη αυτή η διαδικασία που μας έχει λίγο βγάλει από τα νερά μας, αλλά είναι πολύ δάπανο το Ινστιτούτο σας, δηλαδή έχετε πλειάδα, ας πούμε, εργαζομένων εκεί? Εμείς είμαστε γύρω, είμαστε γύρω στα 40 άτομα, τα οποία οι περισσότεροι είναι συμβασιούχοι, οι οποίοι φυσικά χρηματοδοτούνται από κυρίως ευρωπαϊκά προγράμματα. Τώρα είμαστε κοντά σε ένα μεγάλο εθνικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση των υδάτων, ποτάμια, λίμνες, παράκτια ύδατα, μεταβατικά ύδατα, το οποίο ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκουλικίδη. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Κιώρογλου, αφού σας ευχαριστήσουμε και κλείνοντας την εκπομπή πάρα πολύ και για την οργάνωση και για τη φιλοξενία και για όλα και τη σύνδεση με την Κρήτη μας εξασφαλίσατε περισσότερα από όσα μας λέγατε στο τηλέφωνο, κάνατε πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστούμε για τον κόσμο για να καταλάβει και να έχει όσο δυνατό πληρέστερη και καλύτερη εικόνα για αυτό που προσπαθούν να κάνουν. Στο δικό μου το μυαλό, όταν μια χώρα είναι σε κρίση, ο άνθρωπος που την κυβερνά, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, όποιος έχει αναλάβει την τύχη της χώρας, και το ακούγαμε και από τον Γιώργο Παπανδρέου, αυτές τις δάνειες δυνάμεις που μας έλεγε να σταματήσουμε να εξαρτιόμαστε από τις δάνειες δυνάμεις. Δηλαδή, πώς μια χώρα θα σταματήσει να εξαρτάται. Είχε μπλέξει με τη δανεία. Πάντως, πώς μια χώρα θα σταματήσει κάποια στιγμή να εξαρτάται από τους άλλους, μόνο να αναπτύξει τις δικές της δυνάμεις. Η έρευνα δεν είναι ο πρώτος πυλώνας. Κι όμως πρώτα αυτόν τώρα, σε αυτή τη λέλαπα, σε αυτή τη βία επίθεση που δεχόμαστε, χτυπούν και την έρευνα. Δηλαδή, υπάρχει λογική απάντηση που δεν μπορώ να σκεφτώ, ή είναι το ίδιο παράλογο και στο μυαλό σας? Νομίζω περιμένετε μια απάντηση που την έχετε ήδη δώσει και είναι η σωστή. Ότι δεν υπάρχει λογική απάντηση σε αυτά. Υπάρχουν μόνο εντολές. Προφανώς, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσουμε την αισιοδοξία μας για το μέλλον, διότι έχουμε χτίσει ένα παρόν με πολύ κόπο. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω πως δεν ήταν ότι όλοι μαζί, ότι εγώ απλά είμαι η φωνή ανθρώπων που έχουν δουλέψει. Δεν ήταν εκπροσωπώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει ώρες ολόκληρες, οι οποίοι έχουν ρίξει εμετούς στο ωκεανογραφικό, οι οποίοι έχουν δουλέψει υπερορίες χωρίς να πληρωθούν. Έχουμε εδώ πέρα μια πολύ κρίσιμη μάζα συμβασιούχων, χρόνια ολόκληρα που τρέχουν με συμβάσεις, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες. Προσπαθούν οι ερευνητές να φέρουν κάποια προγράμματα. Και αυτοί στην ουσία τα τρέχουν γιατί πηγαίνουν στο πεδίο και εμείς έτσι ξεκινήσαμε. Δηλαδή, σαν συμβασιούχοι επιστήμονες, αλλά λόγω της συγκυρίας των καιρών γίναμε αορίστου χρόνου. Και αυτό ελπίζουμε να γίνει και θέλουμε να γίνει. Αντί για κατάρριξη οργανικών θέσεων, θα πρέπει επιτέλους να επικρατήσει η λογική. Και δεν μπορούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τυχαία είναι αυτή τη στιγμή να αποφασίζουν για το μέλλον μιας ολόκληρης χώρας. Αυτό έχω να πω εγώ πρακτικά και γι' αυτό θέλω να υπογραμμίσω την αισιοδοξία μας και πρώτον και δεύτερον ότι θα είμαστε πάντα εδώ πραγματικά ακόμη και αν μηδενίσουν τους μισθούς μας, διότι εμείς το βλέπουμε σαν προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο και αυτό δεν θέλουμε να καταργηθεί. Εμείς θα τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω αν αυτοί τα καταφέρουν.